Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Ο του Ταχαμών ένας ήτανε. Του Ταχαμών. Και το λέγανε Ηλία, όχι, Βλάντα Νίβιτς. Λοιπόν, Ηλία Πετρέσκου. Καινούργια μαρμίτα σήμερα. Αρκετά θέματα, φοβερά θέματα. Ξηγέμαι από την αρχή ότι θα έχουμε πολύ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχουμε πολύ Πανιόνιο ΑΕΚ. Δικαιωνόμαστε δυστυχώς. Νίγα μας κουβέντα. Δικαιωνόμαστε δυστυχώς για το θέμα Μάνταλου. Εδώ και ένα μήνα σας είπα ότι ο Μάνταλος θα τραυματιστεί και ο τραυματισμός του έχει να κάνει με την κόπωσή του. Ξέρετε τα κατάγματα κοπόσεως τι είναι. Είχε πάθει μια θεία μου, η θεία Βάσου, είχε πάθει κατάγμα κόπωσης. Κάνε πολλές δουλειές και έπαθε κατάγμα κόπωσης. Ο Μάνταλος ήταν φως φανάρι ότι θα πάθει ή μεγάλη θλάση. Δυστυχώς δεν έπαθε θλάση, έπαθε κάτι πολύ χειρότερο. Έπαθε ρήξη χιαστών. Και θα μείνει 5 μήνες έξω. Που σημαίνει ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η συγκυρία του λέει: έλα, πάρε το πρωτάθλημα. Όλες οι συγκυρίες. Όλες. Όλες οι συγκυρίες λένε στον ΠΑΟΚ: πάρε το πρωτάθλημα. Αλλά για να φτάσει να μην πάθει ο Βιερίνια ρήξη χιαστών και να πάθει ο Μάνταλος, πάει να πει ότι
ότι η ΟΜΑΚ να πάθει ρήξη χιαστών και όχι ο, και όχι ο Μάνταλος, ότι ο Τσιγκουναράς ο Μελισανίδης έκανε ένα κομμάτι του ρόστερ της ΑΕΚ έτσι ώστε να τρέχουν σαν τους διαόλους, να παίρνουν το 110% των δυνατοτήτων τους, να κερδίσουν τον Πανιόνιο με ένα 0, αλλά ο ένας να φεύγει με θλάση, ο άλλος να φεύγει με διάστρεμα βαρύ, ο άλλος να φεύγει με ρήξη χιαστών. Δηλαδή σε μια διάρκεια το πρωτάθλημα και όταν πιάσει και ο χειμώνας θα έχει και άλλους τραυματισμούς η ΑΕΚ, και το ότι ο Χριστοδουλόπουλος δεν μπαίνει σε φουλ ρυθμού στα τελευταία δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, γίνεται τα δύο αλλαγή στο 55 και στο άλλο δεν ξεκινάει, παίζει μόνο ένα τέταρτο σήμερα. Σημαίνει ότι φυλάει τον κόλο του, τον πισινό του, μην πάθουμε και εκεί καμιά ζημιά. Όλες λοιπόν οι προϋποθέσεις λένε και όλες οι συγκυρίες λένε ότι ΠΑΟΚ πάρε το πρωτάθλημα. Εάν δεν πάρεις ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, πρέπει να αυτοκτονήσετε ομαδικά όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Το λέω εδώ 1,5 μήνα. Εάν δεν πάρετε φέτος το πρωτάθλημα, πότε θα το πάρετε? Το πιο άνυδρο και ακάματο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν τους πειράζει αυτό. Λοιπόν, ξεκινά του χρόνου. Εσύ έχεις 9 μάτς, 3 ήττες. Δεν πειράζει. Εντάξει, υπόψου. Θα κάτσεις λίγο στα πιτς, ξέρεις τι είναι τα πιτς. Ναι, ναι. Ο μεγάλος πηδικταράς κάθεται στα πιτς, πάει, κάνει τα ορολογικά του και μετά επανέρχεται. Mm. Ο μεγάλος, ξέρω εγώ, ηθοποιός που κάνει 20 παραστάσεις το χρόνο επί 15 χρόνια, κάθεται ένα χρόνο στα πιτς και επανέρχεται. Φέτος θα κάτσεις στα πιτς. Είναι δεδομένο ότι θα κάτσεις στα πιτς. Φάνηκε χθες. Τι να δούμε, τι άλλο να δούμε. Και θα κάτσεις στα πιτς. Λοιπόν, εδώ είναι όλοι. Τον ένα και χτυπά τον άλλον. Ναι. Άρα μην πες πότε θα το πάρουν. Ήταξε. Και πάλι πότε θα το πάρουν. Τελείωσε τα ντέρμπι Ολυμπιακός. Τελείωσε τα ντέρμπι. Τελείωσε τα ντέρμπι Ολυμπιακός, αλλά έχασε από τον Ατρόμητο εδώ 0-1. Δώσε αυτή την ευκαιρία. Έχασε από δύο παθμούς από την Ξάνθη 1-1. Έχασε από τον Ατρόμητο. Ναι, άστα μη, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Δεν έχει προπονητή Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαιτησία και δεν έχει ομάδα. Ποια διαιτησία? Τι να έχει ο Ολυμπιακός? Τα παίρναμε το παραμύθι. Το παραμύθι δεν τόκεται φέτος. Είχαμε ομάδες. Καλά. Μέχρι πρόπερση. Λοιπόν, πέρυσι δεν είμαστε καλοί, τώρα είμαστε χάλια. Λοιπόν, πρώτη εκτίμηση αυτό για τον ντέρμπι. Δεν είσαι πανέξυπνα ο Βουζουνίδης. Πέταξε στα σκουπίδια το 4-4-2, το οποίο του στέρισε βαθμούς σε μικρά μάτς, και πετάει το 4-3-3 το καθαρό. Πετάει 3 χαφ. Τον Χίλιενμαρκ που είναι και χαμάλι του Βηγιαφάνης, θα δούμε αργότερα. Το Σιλά, ο οποίος είναι ένας πιο ψηλός, πώς το λένε, Ζέκα. Τον ξεχάσαν τον Ζέκα με το χθεσινό παιχνίδι του Σιλά. Και ο Κουρμπέλης, ο οποίος με άριστα το 10 πήρε 11 γιατί έδωσε παραπάνω από ό,τι είχε να δώσει. Κλωτσιές. Κλωτσιές, γροθιές, να δίνεις και εσύ. Κλωτσιές. Θα μου τα πεις κλωτσιές. Ναι, ναι. Ξεκινάμε πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός. Και από την αριστερή πτέρυγα, αλλά εκείνος που κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι είναι ο Βηγιαφάνες. Γιατί ο Βηγιαφάνες? Γιατί το Βηγιαφάνες το ξεκινάει από εξτρέμο James Bond, ο Ζουνίδης, και κάνει πάρα πολλούς ρόλους στο παιχνίδι, γίνοντας δεκάρι. Έχει το Χίλιενμαρκ χαμάλι από πίσω, κάνει τον Πασαδόρο, κάνει τον Μπουκαδόρο, κάνει τον Μπασέρ, γυρνάει πίσω μαρκάρι, κάνει ένα εκπληκτικό γκολ με τον Κούτρι που είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κούτρις μπακ δεν υπάρχει. Έχει ένα Μολέδο, ο οποίος έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι επάνω στον Εμενίκη, ο οποίος κάνει και ένα ανεμικό τελείωμα στο τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίσει και να φύγει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον με τον πόντο. Ο Μολέδο βέβαια ακούγεται κάτω στην Αθήνα, γράφεται, ακόμα δεν γράφει και τίποτα, ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ότι στην πτώχεια, στη φτώχεια του Παναθηναϊκού θα τον πάρει ο Ολυμπιακός τον Μολέδο. Και αν τον πάρει, είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν συμφωνούν. Και για ΠΑΟΚ έχει ακουστεί. Και για ΠΑΟΚ έχει ακουστεί και για Ολυμπιακό ο Μολέδο. Στην κρίση του Παναθηναϊκού, ο Μολέδο είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ωραίο ορεκτικό, το οποίο χθες τη Λεωφόρο κατάπιε σαν πρωινό τον Εμενίκε, και οπωσδήποτε και ο Κολοβέτσιος δίπλα του πήρε πάρα πολλά. Συναθλητή Στέφανο. Ο Κολοπετρωμένιος, ναι. Δυστυχώς ήξερε γιατί έκανε το σταυρό του ο Μάνταλος όταν έπεσε. Το είπαμε και στο. Ναι. Ο Μάνταλος έκανε το σταυρό του. Ο Μάνταλος είναι Προτεστάντης. Τι Προτεστάντης? Είδατε πως το έκανε το σταυρό του? Πώς τον είπε? Το είδες? Και είπα. Λέω.
μάλλον δεν ήταν καλά. Το ξαναβλέπουμε. Το κάνει έτσι. Όχι, μπερδεύτηκε από τον πόνο. Μη. Όχι, το παιδί καταρχά να είναι γερό και δεν με νοιάζει ό,τι και να είναι. Δεν είναι γερό. Κάθε άνθρωπο ό,τι πιστεύει προ Θεού. Αλλά έκανε το σταυρό του έτσι. Αυτό νομίζω είναι προτεστάντε. Δείξε με λίγο κοντά. Είτε το σταυρό του τον έκανε ο Μάνταλο έτσι. Είτε τον έκανε έτσι. Είτε τον έκανε έτσι. Το σταυρό του Μάνταλο. Είτε τον έκανε έτσι. Είτε κουνούσε τα χέρια. Είτε τον έκανε έτσι. Δεν γλίτωνε τη θλάση ή τον τραυματισμό με αυτό το βιολί που έχει κάνει η ΑΕΚ, να τον κάνει χαμάλι του Αραούχο, να τον κάνει χαμάλι του Λιβάδια, να τον κάνει και σήμερα χαμάλι του Μπακασέτα. Δηλαδή, επειδή ο Μπακασέτα είναι αργός, του λέει μπες δεκάρι εσύ Μπακασέτα, θα πάει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Καμπούρης, δεξιά και αριστερά θα πάει εσύ Μάνταλε. Το κάνει μία, το κάνει δύο. Το κάνει τρεις, το κάνει τέσσερις, το κάνει πέντε. Του έχει ρουφήξει βραχάλι τον προστάτη, το κάνει έξι. Λοιπόν, έτσι όπως πήδηξε από την κόπωση, γιατί είχε διαλύσει ο Μάνταλος και επειδή είναι και καλό παιδί, γιατί εγώ μπορεί να μην το έκανα. Θα τον έλεγα τον Σωτήρη Μουστάκα της ΑΕΚ, το σωσία του προπονητή, το Χιμένεθ. Θα του έλεγα, Σωτήρη, άκουσε να δεις. Θα παίξω μια φορά εξτρέμ σε 4-4-2, θα γυρίσω διαγώνια, θα κάνω τις πάσεις κτλ. Λοιπόν, πες αυτό το γύφτο το Μελισανίδη, το Τσικουναρά, να πάρει να πούμε κανένα εξτρέμ, γιατί με τον, πώς το λένε, από τον Παναθηναϊκό που τον πήρε που τάχανε στην Τούμπα τα γκολ. Κλωναρίδη. Γιατί με τον Κλωναρίδη δεν βγαίνει δουλειά, τον Τίμι Πατίτο τον έχουν δώσει που τον έχουν δώσει και τραβιέται η ΑΕΚ. Εάν είναι ο Πατίτο, τότε θέλετε κρέμασμα στην ΑΕΚ. Εάν έχετε τον Πατίτο, θέλετε κρέμασμα που έχετε και τραβιέτα, τραβάτε το Μάνταλο εξτρέμ σε 4-4-2. Τον τραβάτε εξτρέμ σε 4-5-1, τον τραβάτε δεύτερο σεντερφόρ, τον έχετε διαλύσει βιολογικά και έρχεται σήμερα και κάνει κρακ ο Μάνταλος και τελειώνει το παραμύθι. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό ήμουνα. Να δω τι θα πεις για Σισε. Να δω τι θα πεις. Να πεις κάτι για Σισε, περιμένουμε αγωνία. Γιατί, τι θες να μου πεις. Όλοι σας. Όλοι μας. Γιατί με το Σισε γελάνε όλοι οι μη Ολυμπιακοί εδώ και ένα μήνα, δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Μηδέν λίπος, πογκβοϊδές παίξιμο, ναι. Μεγάλος παίκτης, το μέλλον του ανήκει. Ναι. Και μια χαρά αριστερό μπάκο Κούτρης. Ναι, αριστερό μπάκο Κούτρης. Μια χαρά. Σ' αρέσει ο Κούτρης. Απλά, ναι. Θα σου πω τι γίνεται. Ναι, είναι τώρα ο Κούτρης. Ναι. Είναι τώρα ο Κούτρης. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι. Ναι. Αν πάω εγώ σήμερα, ναι, στον Ολυμπιακό, ναι, θα γελάει όλη η Ελλάδα μαζί μου. Ναι. Αν πάω σήμερα στον Ατρόμητο, ναι, ή στον ΠΑΟΚ, ναι, ξέρεις τι θα πούνε όλοι. Καλούτσικος αυτός ο Σαλαμάς, ρε. Ακόμη και με μένα. Θα πούνε καλούτσικος ο Σαλαμάς. Δεν είδες. Φαντάσου τον Λέοβατς, ναι, σε αυτόν τον Ολυμπιακό σήμερα, το σημερινό. Ναι. Τι θα πούμε, ότι δεν ψοφίμη. Όπως είσαι, σηκωθήκε. Ναι. Θα γελάμε. Ναι, σε επηρεάζει και αυτό, Κώστα. Ναι, από καταρχήν σένα περιμένω. Όχι, καταρχήν είναι κοντός. Γιάννη, συμφωνείς? Όχι, καταρχήν είναι το πράγμα. Όχι. Ο Κούτρης, στο ένας με έναν αμυντικά. Υπάρχει τάση το τελευταίο δίμηνο. Ναι. Δεν υπάρχει Κούτρης μπακ. Το βλέπω από τον Αριστοτέλη και στον Αργοτέλη. Δεν υπάρχει Κούτρης μπακ. Δεν πρέπει να το δω πέρα σήμερα. Δεν υπάρχει Κούτρης μπακ. Πήγε τώρα το παιδί. Πήγε στον Ολυμπιακό. Να πάει. Έτσι. Στην πιο πιεστική ομάδα της Ελλάδας. Δεν δικαιούται να πάει. Ναι. Άλλο. Δεν σου λέω ότι είναι ο Κένι Σάνσομ. Ναι. Δεν σου είπα ότι είναι ο Πατρίκ. Ο Άλμπα, ναι. Εντάξει. Ναι, λέγε τι. Που δεν το είχα πει στη Μαρσέγγι, δεν ήξερα. Λέγε, σ' ακούω. Ναι. Απλά είναι στον Ολυμπιακό αυτόν, ναι, που όλα είναι. Όλα, δεν κάθε τίποτα καλά. Ναι. Τίποτα καλά. Ναι. Και λογικό είναι σε μια ομάδα που δεν κάθε τίποτα καλά και είναι και στα κάτω τη, ναι, ακόμη και ένα μέτριο προ το καλό, ναι, γίνεται κακό. Ναι. Στον ΠΑΟΚ σήμερα, ναι, ένα μέτριο προ τον κακό, ναι, φαίνεται καλό. Ναι, κοίταξε, στον ΠΑΟΚ όμω. Σήμερα, στον ΠΑΟΚ αυτόν σήμερα. Τώρα. ΠΑΟΚ, δεν λέω στον ΠΑΟΚ πριν 5 χρόνια που γελούσαμε με τι αρτέλε. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν θα έρθω εγώ, θα με σηκώσουν όλοι. Ναι. Προπονητή παίκτη τον πρώτο μήνα, είμαι ο καλύτερο. Και όταν είναι να φύγω, είμαι ο χειρότερο. Σωστό, ναι. Άστο στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι υπερβολή. Άμα δει για το Τζιόλι, καταλάγιασαν όλα. Ναι. Που μου λέγανε κάποιοι βλάκε εδώ. Αυτό το ηλίθιο, το ηρεμή το παιχνίδι. Το χειρότερο με τον ΠΑΟΚ ήταν του Τζαβέλα η ιστορία. Οι προπονητέ που έρχονται είναι Βάιλερ και φεύγουν, ξέρω εγώ, οι χειρότεροι προπονητέ. Για τον Ολυμπιακό θέλω να πω. Καταρχήν για τον Φορτούνη, σήμερα στο Αλαφούζη το κανάλι που με βγάλανε. Τον είπα ότι πρέπει να έχει ύκτερο ο Φορτούνης. Ναι.
Στο Sport FM. Ποιο δημοσιογράφος. Ποιο δημοσιογράφος. Δεν θυμάμαι ρε ποιοι ήταν. Με βγάλανε δύο τύποι. Με είπα βγαίνει, βγαίνω του. Λέω ναι, μισή ωρίτσα θα βγω. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Ο Γιώργος και ο Νίκος. Τα μικρά του ονόματα. Α, εντάξει, ρε, ο Γιώργος και ο Νίκος. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, Κούτρης μπακ δεν υπάρχει. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος τον βάζει στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ. Και πάρει το Πεκταράς, το λένε. Ναι, ναι, ο Ανδρούτσος που τον βάζει στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ ο Λεμονής. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μάτος. Ο παίκτης ο οποίος υποτίθεται. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με τον Ανδρούτσο. Ο Μαρσέλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Χθες πάλι παίζει ο Ανδρούτσος. Ούτε έρχεται στα χαφ να μαρκάρει. Ούτε βοηθάει τον Κούτρη που είναι πρόβλημα εκεί πέρα ο Κούτρης. Για μένα ο Ασλαμάς διαφωνεί. Έχει πρόβλημα. Το βάζει στο 66 τον Καρσελά κτλ. Ο Άνσαρι Φάρτ, ο οποίος έδειξε ότι είναι ο καλύτερος σέντερ φορ του Ολυμπιακού και. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να τον έσβησε ο. Πώς το λένε, να τον έσβησε ο. Ποιος τον είχε με στο. Τον Κασελά. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα τον έσβησε. Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Ανσάρι Φάρτ. Μασάει λοιπόν ο Λεμονής και τον πετάει έξω και βάζει τον Εμενίκε. Ο Σύπαρον ο Εμενίκε. Ο Σύπαρον ο Εμενίκε. Λεμόνια στον ηλεκτρικό της Καλυθέας. Το είχαμε πει πριν τρεις εβδομάδες. Λοιπόν. Μην μιλάτε ρε παιδιά όταν μιλάμε. Μην παιδί μου. Πολλά κακά τελειώματα ο Παναθηναϊκός, πολλά γεμίσματα και πλευροκοπήσεις από τη στιγμή που έπαθε αυτό το πολιτισμικό σόκο ο Βηγιαφάνες και φεύγει από τα εξτρέμ και γίνεται δεκάρι, με εντολή ο Ζουνίδη δεν ξέρω, γίνεται ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλός δημιουργικά. Πολύ καλό το κοουτσάρισμα του Ζουνίδη. Γιατί πολύ καλό? Καταρχήν πετάει τρίτο χαφ. Και πάει από το 4-4-2 στο 4-3-3. Καλά, Κωστά. Ναι. Γι' αυτό νομίζω. Τι είναι αυτά που λέει καλά, πρέπει να ρίξει και αυτόν. Και εγώ νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω, αυτό δεν είναι θέμα κούραση. Νομίζω και εγώ. Νομίζω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν είναι από κούραση η ρίξη χιαστών. Γιατί είναι. Η ρίξη χιαστών την παθαίνει, γιατί είναι βιολογικά καταρακωμένος και πάει, κάνει το άλμα και πέφτει με τέτοιο τρόπο που του δημιουργείται η ρίξη στους χιαστούς. Δεν είναι η ρίξη χιαστών από την κόπωση. Το ότι ο Μάνταλος έχει διαλύσει βιολογικά και πάει να κάνει την προσπάθεια ενώ δεν έχει σταμάτα λίγο ρε. Φυσικά και είναι από την κόπωση. Γιατί ο Μάνταλος πέφτει, είναι τελειωμένος εκεί την ώρα και πέφτει στραβά. Δεν έχει εκείνο το δυνατό πάτημα. Το μυϊκό τον. Δεν έχει. Έχουν ατονίσει οι μύες του. Έχει πέσει ξερός, έχει γυρίσει το γόνατό του από την κόπωση. Τώρα εσύ που είσαι γιατρός και μας το λες, άστο να το ξέρουμε καλύτερα εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Ότι δεν είναι από μυϊκό. Άσε καημένο τώρα. Είσαι γιατρός, ναι, τώρα θα μας πει τώρα ο ακροατής, ότι ο τηλεθεατής, ότι δεν είναι από την κούραση. Ένα μήνα πριν σας λέμε ότι ο Μάνταλος είναι τελειωμένος βιολογικά, ότι θα τραυματιστεί. Και εσύ τώρα μου λες ότι δεν είναι. Ναι, πάθη κατάθλιψη. Κόκκινος. Τον έφαγε στο Μάνταλο. Δεν τρέπεσε, άσε ρε Κόκκινε. Σε λέμε θα πάθει ζημιά εσύ. Άστο τώρα. Αυτός ο Μαντσόν λέει είναι το εξάρι των ονείρων μου. Απίστευτος Κυβρακίδης λέει. Τι αθλητάρες είναι αυτές. Ο γιατρός πήγε εκεί δε Ξάνθη, Ατρόμητος 0-2 και χθες πήγε εκεί δε Λάρισα με τον. Για Κυβρακίδη είχα ρίξει κάτι προς Θεού. Όχι ότι δεν είπα ότι το δεξί μπακ της Ελλάδας. Είπα πόσο καλό ήταν από τον Ηρακλή ακόμη και κάποιοι γέλασαν. Ο Εφόε με τον Ρωμάο στο προηγούμενο παιχνίδι, μετά το 55ο λεπτό, είναι ο Σύμπαρον με τον ΠΑΟΚ. Αργεί ο Λεμονής να βάλει χαφ. Τον βάζει στο 85ο λεπτό. Δεν βάζει τρίτο στόπερ και δεν την πληρώνει. Και ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ τον Ολυμπιακό. Αυτό για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τον Εφόε τον έσκασε Κώστα. Ο Εφόε που έβαλε σέντερ φορ. Που έπαιξε τέσσερις θέσεις ο άνθρωπος στο Καμπ Νου. Επί 94 θέσεις. Λοιπόν, Ολυμπιακός, για να το φτιάξουμε το έργο. Ο Φόε Ρωμάο μετά το 60 είναι σαν τα πτώματα που τα βάζει στο ψυγείο Μπαμπούλας και έρχεται μετά και τα θάβει στα νεκροταφεία της Θέρμης. Ο Φόε και ο Ρωμάο. Ο Ζιλέτ δεν κόβει ούτε με βαλέ, μέτριο χαφ. Ο Φορτούνης, μόνιμο πρόβλημα. Ο Φορτούνης, άμα τον αποκρυπτογραφήσουμε, είναι. Εάν βρει τη Λάρισα ανοιχτή, θα έρθει από πίσω με φόρα, θα τριπλάρει, θα σκοράρει. Έχει πολύ καλά πόδια. Ο Φορτούνης. Αν βρει τον Πανιόνιο ανοιχτό, λέμε που δεν πρόκειται να τον βρει, γιατί άμα πέσει ο Σιώπης με τον κόρπο, μπορεί να τον φάνε λάχανο τον Φορτούνη. Αν βρει ανοιχτό χώρο, είναι ο Φορτούνης. Αν βρει ανοιχτό χώρο ο Φορτούνης και έχει πολύ καλά κτιμήματα της μπάλας. Ο Φορτούνης λοιπόν μοιάζει με τον άρρωστο.
Πέντε center for, τέσσερα center for στον Ολυμπιακό. Άχρηστοι και οι τέσσερις. Κανένας δεν βρήκε φόρμα. Το πιο φορμαρισμένο που είναι ο Ανσαριφάρτ τον αφήνουν στον πάγκο και τον βάζουν στο 75. Από τότε που μπήκε ο Ανσαριφάρτ με τον Εμενή και μέσα, δημιούργησε ο Ολυμπιακός στο ρίσκο του μεγάλα προβλήματα. Τέσσερις ευκαιρίες. Τέσσερις πολύ καλές ευκαιρίες. Τώρα, ο Έλχελς πολύ καλύτερος από αυτό, ο Έγκελς πολύ καλύτερος από αυτό που το οποίο πιστεύαμε. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Τα πιο μικρά μπράτσα που έχω δει σε στόπερ του Έγκελς, τόσα χεράκια έχει. Το παρατήρησα αυτό το μάτσο με τον ΠΑΟ. Τρόμαξα. Ο καρπός μου είναι τριπλάσιος. Τόσα μπρατσάκια ο Έγκελς μου θύμισε Phil Thompson Liverpool. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Τα πόδια της κόρης μου τα έχεις δει. Πόσο αδύνατα είναι. Το κοριτσάκι. Στο Radio City περίπου. Έχει δώσει λόγου το δάσκαλο, τον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη, λόγου. Και τον πόνεσε τα πόδια. Που σημαίνει ότι το πάχος πολλές φορές δεν παίζει ρόλο. Στη μυϊκή δύναμη. Μπορεί άλλος να είναι έτσι, να είναι πέτρα, και ο άλλος να είναι χοντρός, να είναι φούσκας. Ο Phil Thompson δεν είχε τέτοιες γάμπες. Στόπερ Εθνική Αγγλίας και Λίβερπουλ. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στο επικό παιχνίδι του Κολυμπαλή. Έχει πάρει τόσες κούρσες. Συγκλονιστικός. Από δεξιά. Έχει πάρει τόσες κούρσες και ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος αυτός και ο Σιλά για να μπορεί ο Βηγιαφάνες και ο Χιλιέμαρκ να βγάλει ταλέντο. Να βγάλει επιθέσεις για μένα. Ο 500 ευρώ. Εκπληκτικός ο Μολέδο. Ο Βλαχοδήμος τη μεγάλη απόκρουση που κάνει, την κάνει αφού πρώτα έχει κάνει λάθος. Με το δεξί. Αφού πρώτα έχει κάνει λάθος, έχει χάσει την έξοδο. Και καθώς μου έχει πει ο μεγάλος goalkeeper Νίκος Χριστίδης, αν δεις τερματοφύλακα να κάνει σπουδαία εκτείναξη, πολύ θεαματική και απόκρουση, πιθανότατα να έχει κάνει προηγουμένως κάποιο λάθος. Η τοποθέτησή του να ήταν τέτοια. Γιατί αυτός πίστευε πάντα ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να προβλέπει και να διαβάζει τις φάσεις χωρίς να χρειαστεί να κάνει τη σπουδαία, τη μεγάλη, την εκπληκτική απόκρουση. Αυτό έλεγε ο Νίκος ο Χριστίδης, το καταθέτω, δεν είναι δικό μου. Πολύ καλός ο Ζουνίδης στο κοουτσάρισμα. Καταρχήν βάζει το Μουνιέ στο Μόλις απάνω και κάνει πιο ταχύ τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Γιατί ο Ολυμπιακός ανεβαίνει ψηλά. Βάζει τον Καμπέσα το μαύρο, ένα τσαπατσούλι μαύρο. Στον τελειωμένο βιολογικά Βηγιαφάνες, ο Καμπέσας, ποιος τσαπατσούλης μεν, γύριζε πίσω μάρκαρε, θα κάνει ένα φάουλ, θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μια τρίπλα, θα κάνει μια κούρσα, πιο γρήγορος. Και φυσικά ο τρίτος στόπερ που λέγεται Κουτρουμπής, στο 86, στη θέση του Χίλιερμαρ, γιατί ο Ολυμπιακός είχε βάλει τον Ανσαριφάρτ, και πάρω στον Ανσαριφάρτ, πετάει ένα στόπερ ακόμα ο Ζουνίδης και κάνει την αναλογία στα στόπερ 3 εναντίον 2, αντί να είναι 2 εναντίον 2. Ήδη ο Ολυμπιακός έκανε ευκαιρίες στα τρία στόπερ του Παναθηναϊκού. Φανταστείτε να μην είχε κάνει την αλλαγή ο Ζουνίδης. Το παιχνίδι πιθανότατα, υποθετικά μιλάμε, θα έλεγε ισόπαλο. Και αν έδινε και το πέναλτι στον Καρσελά. Καλά, εντάξει, τον Καρσελά. Το πέναλτι τώρα εντάξει. Τι, κλαίμε. Τι, δεν κλαίμε. Κάντε ομάδα, θα σε πω. 44 πρωταθλήματα έχω. Ναι, κλαίτε. Δεν κλαίτε. Καζατζίδι έχουμε. Με τα δύο. Καζατζίδι έχουμε. Η μεγάλη ομάδα με τα δύο. Θα σου πει ο Παοξής, κάνει ομάδα. Αυτό θα σου πει. Κάνει ομάδα. Κάνει ομάδα. Κάνει ομάδα. Πλήρωσε και καμιά ένωση εκεί πέρα. Αφήστε τώρα με τα δύο. Να πω κάτι, εγώ το ξέρετε όλοι και από το ραδιόφωνο. Να το κυβερνώ κάθε πρωί. Ναι. Γιάννη, για μισό λεπτό λιγάκι παλικάρι. Ναι. Έχω τρέλα σε όλα τα μάτς, σε όλα, παντού ό,τι βλέπω. Και εδώ ξαφνικά είμαστε αναγέννηση σήμερα. Σημειώνω τις καθυστερήσεις του διαιτητής. Και στα ημίχρονα, παντού. Σε όλα τα μάτς, σε όλα, ναι, σε όλα. Ναι. Και στο κυρίως στο τέλος. Τα τρία λεπτά του Αναστάσιου Παπαπέτρου στη Λεωφόρο είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη, πραγματικά. Προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη, πραγματικά, και στη Νέα Σμύρνη σήμερα. Σωστά ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε, κανένα παραδοτησία, ορίεται όμως για τα τρία λεπτά. Και του δείχνει κιόλας. Ένα, δύο, τρία, τι έχουν γίνει. Το λέει στον διαιτητή. Λεπτομέρειες. Στο τέλος. Έχει σημασία. Λεπτομέρειες. Το μάτς είναι 0-1. Και στο Καρεσκάκι όμως δεν πήγε να σημειώνει τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, μπαίνει το γκολ του Ολυμπιακού και λέει αυτός μετέριδε στο 50 τόσο που μπήκε, στο 56 πότε του φάγαμε τον γκολ. Και λέει δεν έχουν στείλει ούτε 5 λεπτά ποδόσφαιρο. Λεπτομέρειες. 10 λεπτά έπρεπε να δώσει. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες για μένα. Έδειξε 5. Λεπτομέρειες. Πολύ καλές διαιτησίες έχουμε. Λοιπόν, ένα-ένα. Πολύ καλές διαιτησίες. Αρκεί να κάνει ο Ολυμπιακό. Να κάνει ομάδα να μην κάνει. Καλά, καλά. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Ασλαμάς τον ντέρμπι. Από την πείνα. Κάτσε. Από το πρωτάθλημα. Δεν κρατιέσαι από την πείνα. Πάμε. Κάτσε. Πόνο μετά εσύ. Δεν ένας-ένας. Δεν κλαίνε. Παραδοτικός Ολυμπιακός λες. Ναι.
Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Ναι. Επιτέλους είχαμε ένα ντέρμπι χωρίς καπνογόνα και χαζά. Ναι. Και βεγγαλικά και σημαδέο παίκτη και τέτοια. Ναι. Προφανώς για ευνόητους λόγους. Η οπαδοί του Παναθηναϊκού συνεχίζονται γιατί και τα λοιπά. Όχι με τη βάρκα τη σταθερά σου. Έλα ρε, πάμε τώρα. Άστα τα κολομηνύματα τώρα. Δεν μας δίνει. Έλα, ο κόσμος. Δικαιότατη παλικαρίσια και μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Και το μάτς το χάρηκα. Δεν είχε το... Ήτανε σκοτσέζικο, όπως είπε ο φίλος Μάκης, ο γιατρός, ο Παοξής, ο χειρουργός. Ναι, σκοτσέζικο, με βροχή, δύναμη, κλωτσιές, πάθος. Είχε ρυθμό, είχε για ελληνικό ντέρμπι πολύ 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 ωραίο, έτσι. Που είναι όχι απλά το κλασικό ελληνικό ντέρμπι, στα τρία πιο κλασικά ντέρμπι του κόσμου, του πλανήτη, ξεκάθαρα, ατμοσφαιρικά. Αυτό. Ναι. Να πω κάτι άλλο, πάμε αυτό. Θες, για τα λεπτά, το τονίζω, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι. Άλλες χρονιές ήταν το λιγότερο 6 λεπτά εδώ, στη λεωφόρα, 5. Πάλι χρονιές, τώρα πήρε ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ. Πάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ πήρε την ΕΠΟ. Τώρα η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ. Θα πάρει το πρωτάθλημα με την ΕΠΟ. Θα το πάρει. Ναι. Και με δεν την θα το πάρει ούτε με θα την ΕΠΟ. Θα το πάρει. Δεν το παίρνει. Θα το πάρει. Πάμε τώρα. Λέγε τώρα. Ναι. Όχι. Ναι. Α, τελείωσες, Μάριε. Λοιπόν, το λέω. Είναι μια Ολυμπιακό και εγώ δεν έχω μιλήσει. Όχι, μιλάω και μετά μιλά σήμερα. Και ο Γιώργος και εσύ ο Βασίλης. Έχω εγώ αντικείμενο, λέγεται. Το λέω στο ραδιόφωνο κάθε πρωί εδώ και περίπου 15 μέρες. Το είπε και ο Κώστας πριν λίγο. Αν ήμουν παοξής φέτος, ειλικρινά, και δεν το έπαιρνα, προσέξτε λίγο, χωρίς ντέρμπι με την αγγλική έννοια. Δεν έχει ντέρμπι. Και το τι σημαίνει ντέρμπι με την αγγλική έννοια το είδαμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι, με 6 αναπληρωματικούς. Που το μάτς είναι για άσο. Ο Μπάκ είναι αναπληρωματικός. Το μάτς είναι για άσο. Ο Βιερίν είναι αναπληρωματικός. Τώρα μου ήρθε ο φετινός Τζόρνταν. Για πάμε, ποιοι είναι αναπληρωματικοί. Λοιπόν, πες μου την δεκάδα, σου πω. Λοιπόν, του πάω. Τερματοφύλακας είναι ο Πασχαλάκης. Ο οποίος είναι ο ήρωάς σου. Είναι καλύτερος από τον Ρέι. Είναι το Ρέι καλύτερο. Ουλιάζω. Δεξί μπακ μάτος. Δεξί μπακ μάτος. Ωραία, αριστερό είναι. Ο Δελιγιάννης. Ένας. Δύο. Και ο Πασχαλάκης δεν είναι βασικός στα παιχνίδια. Καλά, ρε παιδιά, μιλάμε για το φινικό. Είναι καλό, αλλά πνευματικός δεν γίνεται βασικός. Γιώργο, περίμενε λίγο. Τι λες τώρα. Η ομάδα που πάει. Όπα, περίμενε. Η ομάδα που πάει για πρωτάθλημα έχει πολλούς ενδυνάμει ενδεκαδάτους. Ναι, αλλά δεν όπως ο Ολυμπιακός είναι εναντίον σου. Σε όλα τώρα, φίλε, να θα πάει μακριά κουβέντα. Στόπερ, λέγεται. Ωραία, στόπερ. Μαλεζάς. Αναπληρωματικό. Κρέσπο. Ωραία. Βασικό. Άντε, το Κρέσπο το δέχομαι σαν βασικό. Χάφα αμυντικά. Τρεις έχουμε βγάλει ως τώρα. Πάμε. Τρεις. Πάμε την μπροστά. Κάνια. Αναπληρωματικός. Τέσσερις. Κύπελο πήρες με τον Κάνια. Ρε αγόρι μου, ελληνικά καταλαβαίνετε. Φέτος είναι βασικός ο Κάνιας. Ωραία. Καλά ρε που δεν βλέπετε πάω. Για να μην χάσω το χρόνο. Για να μιλήσει γιο. Να πω κάτι. Ρε εσύ να πω κάτι. Δεν είπα ότι η κούραση έχει σχέση με τους χιλιάστους. Η κούραση ξεκινάει έτσι όπως πηδάει ο Μάνταλος και πατάει και φεύγουν οι χιαστοί. Από βιολογικό καταράγωμα κάνει αυτό το άλμα. Δεν το κατάλαβε το σκάτο κεβαλό σου. Μπορεί να είναι γιατρός ο άνθρωπος. Ο Μπίσεσβαρ, ναι. Καλός ή κακός, εγώ δεν σου λέω δεν είναι δεκαδάτο. Αλλά φέτος δεν είναι βασικός. Δεν παίζει βασική δεκάδα από αυτό το σήμερα, αγόρι μου, δεν παίζει βασική δεκάδα. Σήμερα χαίρομαι, Γιώργο. Φαίνεται. Λοιπόν, πάμε και τον έχω. Για να κερδίσουμε τον Ολυμπιό. Που θα με κάνει σε μένα σύγκριση με τον πρώην Οροπόλη που δεν ξέρω τους παίκτες. Περίμενε. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Για να κερδίσουμε χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, λοιπόν, για να γελάσει και ο κόσμος. Με 10 αναπληρωματικούς την Τετάρτη. 6. Ναι. Τετάρτη πέμπτη, ρε. 6. Ναι. Τετάρτη ήταν το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Με 10 λέω εγώ. Εγώ λέω με 6 γιατί 6 είναι. Εγώ λέω με 10. Δεν έπαιξε εγώ... με 10. Ναι. Με τον Απόλλων Καλαμαριάς που έπαιξε πρώτο του παιχνίδι φέτος. Ναι. Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Και ήταν για να νικήσει ο Απόλλων το πιο δίκαιο. Ναι. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το άσος. Και δεύτερο το σι. Ναι, το παίρνει ο ΠΑΟΚ καθαρά σαν μεγάλη ομάδα με την ποιότητα έτσι. Του αναπληρωματικού βέβαια. Ρόμπερτ Μακ. Βασικού ναι. Στην Εθνική Σλοβακία που απείλησε την Εθνική Αγγλία 2 φορές. Ναι. Θα το τονίσουμε σήμερα. Ναι. Πάει λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Πάει. Η Μάμπαρα δεν έχει φτάσει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι αναπληρωματική. Με 10 βασικοί στι χώρε του. Τι λε, ρε Σλαμάτο. Ναι, Γιώργο. Τι θέλω να πω. Ο Βιερίνια τι είναι. Το χαίρομαι για να κάνουμε ένα κομπή σήμερα. Ο Βιερίνια είναι βασικό. Ο Βιερίνια ναι. Είναι τραγικό. Για μένα ο Βιερίνια δεν είναι. Αγόρι μου, καλό και ακό, αυτό είναι δεν είναι ο Βιερίνια ήρθε, φαίνεται ότι ήρθε για τα γεμιστά τη πεθερά του. Στην Ελλάδα. Τι να κάνει όμω, ο βασικό λοιπόν, είναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα. Ναι. Πάμε τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟ φέτο. Ναι. Χωρί ντέρμπι. Ναι. Με την αγγλική έννοια του όρου, για αυτού που καταλαβαίνουν θέλω να πω. Έτσι. Sheffield United, Sheffield Wednesday. United City, Liverpool, Everton, έτσι. Τρία στόπερ σήμερα μου. Μπράβο. Ναι.
Χθες. Χθες. Λοιπόν, χωρίς ντέρμπι, με Παναθηναϊκό, με Παναθηναϊκό ανύπαρτο, δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω έτσι. Ναι. Δεν προσβάλλω τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σέβομαι το ίδιο Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Σπάρτη. Το ίδιο. Όλες τις ομάδες. Το ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ πλέον. Σωστά, ναι, τα λέτε. Ναι, ναι. Χωρίς Παναθηναϊκό, ναι. Με Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση εδώ. Που εντάξει, υπάρχει και η τάση τον Ολυμπιακό εύκολο να τον κάνει στη Βόρεια Ελλάδα ανέκδοτο. Ότι δεν αξίζει, δεν αξίζει ο άλλος, δεν αξίζει, δεν αξίζει ο άλλος. Ο Ζηλέα που δεν κόβει με βαλέ. Ο Ζηλέα που δεν καταλαβαίνει τι θα παίζει στον Πάο και δεκάδο. Από την πείνα το λένε. Ναι, πιο πρωταθλήματα. Ναι. Ο Ζηλέα δεν κόβει με βαλέ. Κάτσε μα τώρα που θα πάει ο Ζηλέα στον Πάο. Οι κουκαράδε τι να κάνει. Χαλαρώστε λίγο τώρα. Δεν το βάζω καμία όρθιο. Σε τιμή παίρνει ο Ολυμπιακό. Από τον Κάνια χρόνια. Από τον Κάνια είναι κάτω. Κάνια σαν τον Ελμερωματικό στον Πάο. Πάει κάτω. Κάτσε, φεύγει η Τουρκία. Ωραία. Και με μια κατάσταση γενικά φύλλα προσκύμενη στον Πάο. Έτσι. Και με του άλλου. Να κάνουν τρελά πράγματα που να βολεύουν τον Πάο. Ναι. Βλέπει Ατρόμητο τρελή πορεία. Μακάρι το πάρει. Ναι. Μακάρι το πάρει ο Ατρόμητος. Μακάρι, ναι. Προς Θεού, έτσι. Δεν μπορεί να το πάρει. Πάω, μακάρι. Ναι. Με τρεις δανεικούς του Πάο. Ναι. Δύο. Τρεις τον Γιανούλη τον έχει, δεν ξέρω. Τρεις. Βασικό τον Γιανούλη είναι τρεις. Βασικό το παιδί. Γιώργο κάνει τρελή σεζόν και είναι παιχνίδι. Τελείωνε το. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αν δεν το πάρει φέτος, εγώ το απέφχομαι και κάνω το σταυρό μου αλαμάνταλος. Συγγνώμη. Τον κάνω στο ρίμο Λαμάνταλος, θα έχουμε το Μάιο φαινόμενα Βραζιλία το 50. Θα αυτοκτονούνε. Με μαζικές αυτοκτονίες με την Ουρουγουάη. Θα το πάρει όμως, δεν μπορεί. Ναι, ναι, αν δεν το πάω, εγώ αν ήμουν παοξής, δεν το παίρνα φέτος, θα ζητούσα άσυλο στη Μανάγκουα. Ειλικρινά. Δηλαδή δεν βλέπω τρόπο να μην το πάρει ο Πάος. Πάρα κάτω. Τέλος. Εκτός και αν αύριο ο Σάββας ο Παντελίδης. Ναι. Επιτέλους του χαμογελάσει λίγο η τύχη και κάνει το διπλό. Του χαμογελάσει. Τέλος. Για λίγο Μαλάκα θα μιλήσει. Για Ολυμπιακό πάμε εγώ. Ναι. Για Αγγλία λίγο. Αγγλία η μόνη μου ελπίδα είναι ο Μουρίνιο αυτό. Ο Μουρίνιο. Ο πλέον μου είναι ο Μουρίνιο. Ναι. Δεν βλέπει την περιέργεια του. Αυτό στον οποίο πρέπει όλοι οι Πορτογάλοι προπονητές να ανάβουν λαμπάδα κάθε πρωί. Α, για τον Ατρόμητο. Το μόνο ένα πράγμα. Επειδή είσαι Ατρόμητος. Και είσαι Ισπανός. Δεν είναι καλός προπονητής. Δηλαδή κάνει ωραία πράγματα. Ο Μουρίνιο ήθελε, διαφωνώ. Ο Ζέσους δεν είναι καλός προπονητής. Το Μουρίνιο είναι ένα λαμπάδα. Σπόρτι. Για Αγγλία. Ο Βουτσά, ναι. Τα μαλλιά. Ο Καπιτολίνο. Όλοι οι μοναδικοί που αξίζουν. Όλοι οι Καπιτολίνο. Είναι ο άλλο που ζάσει. Ωραίο. Το κολάτο που μοιάζει. Που μοιάζει το Βουτσά το κολάτο στην Αγγλία. Ναι, εντάξει, οκ. Το κολάτο, ναι. Έχει και άλλου, εντάξει, μωρέ. Έχει και. Εντάξει, οκ. Αλλά να κάνουν στο Μουρίνιο κάθε πολύ λαμπάδο όλοι αυτοί. Προ τον κύριο Σπανό. Πίσω τα ρούχα όλα. Όλα τα ρούχα πίσω. Έτσι. Και καινούρια εδώ τον Ατρόμητο και τον Νάικη εδώ. Είναι ντροπή αυτό, επειδή σκαλίζω πάρα πολλές εμφανίσεις, με πληγώνουν αυτά. Εδώ ο Ατρόμητος, τον Nike εδώ, πίσω τώρα, αύριο το πρωί. Είναι ντροπή. Τέλος. Προσβάλλει τον Ατρόμητο. Λέγε, ηττημένο. Ηττημένοι είμαστε σε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα θα τα ακούσουμε. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Πρόεδρε, η λέξη πρόστιμο τη θυμόσαστε καθόλου. Όχι. Πώς είναι. Δεύτερον. Φέτος που η διαιτησία είναι όπως είναι. Πώς είναι. Όπως είναι. Πώς είναι. Και χάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Περίμενε ρε Μάριε να πούμε και εμείς ξέρουμε πράγματα. Ναι. Πώς είναι η διαιτησία. Όπως είναι. Όπως είναι. Κάντε ομάδα, κάντε ομάδα. Άσε τώρα με τα δυο πρωταθλήματα μη διακόπτεις. Δεν διακόπτω σου λέω να κάνεις ομάδα. Τα 44 μη μιλάς τώρα. Επενδυσιακά συζητάμε. Κάτσε προσοχή. Προσοχή να κάτσω αλλά εσύ πάμε. Ομάδα. Πάμε. Πάλι θα κλαις το Μάιο. Θα κλαίω εγώ δεν πειράζει. Είμαι συνηθισμένος να κλαίω. Δεν έχεις ομάδα. Έχασες από εμάς που είμαστε ψόφοι. Τι να γιατί εγώ τι είμαι. Εγώ είμαι για τα μπάζα. Πάμε. Λοιπόν, είπαμε για το πρόστιμο. Είπαμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν γίνει γατάκια. Είπαμε ότι από την ώρα που έφυγε ο Σιώβας και είδα το μήνυμα ενός τηλεθεατή και μου το υπενθύμισε, ο Ολυμπιακός διέλυσε την άμυνά του. Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε η ομάδα, γιατί όλα περί των χρημάτων γίνονται. Αλλά επιτέλους δεν μπορούμε να δούμε και μια ομάδα της προκοπής τα τελευταία δύο χρόνια. Παρακάτω. Ξέρετε από ποιους παίκτες χάσανε. Από ένα δρεπανηφόρο άρμα που λέγεται Κουρμπέλης. Δρεπανηφόρο. Δρεπανηφόρο. Έλα, από κάποιον σιλά. Από κάποιον 500 ευρώ.
χίλια μάρκα είναι 500 ευρώ. Από κάτι τέτοιο. Και τερματοφύλακα ένα 19χρονο που αυτός που φώναζα πριν από 3-4 εβδομάδες, δεν ενθυμούμαι ακριβώς, ότι πρέπει να πάει να πουλάει λεμόνια στον ηλεκτρικό της Καλυθέας, μιλάω για τον Εμενίκε, ξαναμπήκε εχθές και παίζαμε με 10 παίχτες. Εάν βάλω και το Φουκαρά τον Οφόε, Φουκαρά γιατί, ο οποίος παίζει σε όλα τα μάτσα, ακόμα και των το προπονήσεων, δεν έχει γενική αντοχή. Αυτός, ναι, δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίξει όλα τα παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε παίχτες, λέτε. Ναι. Λέτε. Ναι. Γιατί δεν έβαλε το Ζηλέ από την αρχή. Και επίσης, επειδή έχω να κάνω και εδώ και παντού με πολλοί μπαλαδόρους, ναι, και λένε για τον Κούτρι, ναι, εγώ τον Κούτρι θα τον είχα βάλει αριστερό εξτρέμ που δεν έχω. Και μπακ ποιο θα βάζα. Και αριστερό μπακ θα βάζα αυτόν που πήρατε από τη Φιωρεντίνα, το Μίλιτς. Σωστό. Γιατί τον πήρατε. Σωστό. Σωστό. Για ποιο λόγο. Σωστό. Επίσης, να επαναλάβω ότι θα κράταγα το Σιώπη, θα κράταγα και το Γιαννούλη, τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Το Γιαννιώτη. Το Γιαννιώτη. Χαχα, μη γελάς ρε, χαχα. Λοιπόν, με το μήνυμα γελάω. Ναι, με το μήνυμα γελάει. Ναι, λοιπόν, όντως. Από εκεί και πέρα, ο Γιαννιώτης είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας και επίσης ο Ρισβάνης δεν είναι και τόσο άχρηστος όσο τον βγάλατε και τον δώσατε στον Ατρόμητο. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ότι γύρω σας βρίσκουν οι άσχετοι, για να μην πω ότι έχουν και τάσεις υπέρμετρης βλακείας. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνετε. Κάτι πρέπει να δείξουμε. Ναι. Κάθε χρόνο. Ναι. Πουλάω 13. Οπα. Και φέρνω 13. Δεν πρόκειται η ομάδα αυτή να ξαναγίνει όπως την ξέραμε μέχρι πριν 2 χρόνια. Επίσης, δεν έχω ένα παίχτη, ας είναι και μεγαλούτσικο σαν το Ριβάλδο, δεν με πειράζει. Mm. Φέρτε τον όμως. Mm-hmm. Έχουμε τη δυνατότητα. Εισπράξαμε από ό,τι λένε, γιατί εγώ δεν είμαι μέσα στην τσέπη σας. Ναι. Εισπράξαμε πάνω από 50 εκατομμύρια από τους ομίλους του Champions League. Πόσα? Πάνω από 50. Ωραία. Συν το Ρέτσο. Πόσα ωραία. 30 και 20, 22, 52. 50. 50, ναι. Με 50 εκατομμύρια δεν έχω center for. Μόνο αν σαριφάρι είναι. Ο άλλος είναι για να πουλάει λεμόνια. Ο Εμενίκη. Ο Μπεν είναι τραυματίας. Τον άλλο το Τζούρτεβιτς. Και ο Μπεν τραυματίας είναι. Ναι. Και ο Μπεν. Ναι. Το Τζούρτεβιτς στείλτονε πάλι πίσω στο Βελιγράδι με δελτίο αποστολής. Αν μας κόψουν και ένα πιστωτικό σημείωμα και να πάμε να αγοράσουμε ένα παίχτη της προκοπής, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Και εγώ δεν είμαι σαν τον κύριο Αλέφαντο, ο οποίος σας κάνει τεμενάδες. Δεν ξεχνάω ότι μας προσφέρατε 7 πρωταθλήματα, μπράβο σας, αλλά εμείς είμαστε συλλέκτες τροπέων, θέλουμε κι άλλα. Πείτε μας τι θα κάνετε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε αγανακτήσει κάθε Κυριακή να μην παίζει αυτή η ομάδα μπάλα. 3-9 μάτς, ε. Και με τον ΠΑΟΚ που κερδίσαμε, κερδίσαμε επειδή αυτοί είναι χειρότεροι από εμάς. Mm. Έτσι δείχνουνε. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα τους δούμε που δεν παίζουν τη Δευτέρα αύριο με κάποιο παράρτημα στυλ Κέρκυρας, Ιωαννίνων, και άλλη ομάδα. Μην τους κερδίσουμε και μην γιατί παράρτημα μετά. Και άλλη ομάδα ήταν που έχασε. Ο Πανετολικός που γέλαγε ο Λοχία. Ο Χάβος, συγγνώμη, Λοχία τον λέω, γιατί έχει τη Λοχία. Έλα, αυτές πρακτικές δικές σας είναι, τις μιμούνται αυτές. Εσείς τους τα μάθατε, τους ανοίξατε τα μάτια, ρε τα γάρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάντε κάτι, η ομάδα δεν πάει καλά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ είμαι 55 χρόνια Ολυμπιακός και δεν τα ανέχομαι αυτά. Δεν μπορώ εγώ να προσπαθώ κάθε Κυριακή να συμμαζέψω τα συμμάζευτα και τον Κυρλίκο τον Αλέφαντο, ο οποίος μπορεί να είναι ένας αξιότατος και γνώστης προπονητής, αλλά μην τον ακούτε συνέχεια που σας κάνει τεμενάδες. Δεν ξέρω τι λόγο έχει. Εγώ πάντως δεν έχω κανένα. Ναι, έτσι λίγο, ναι. Δεν ασχολείσαι με το Σιώβα, ήταν αργός. Ποιος ήταν αργός?
ο Σιώβας. Ορίστε από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ισπανία, στην Πριμέρα Διβιζιόν που τη λένε. Δεν καταλάβατε. Άρα δηλαδή πού πάμε, κάθε χρόνο και χειρότερα. Σας παρακαλούμε τέλος πάντων. Ωραία. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Τώρα, ναι, για το πέναλτι του Κανσελά, το οποίο ήταν αβίως πρόξιμο, όπως άκουσα να λέει κάποιον αρχιδιαιτητή. Περικλή Βασιλάκη. Δεν λέω ονόματα εγώ, γιατί κάνουν καμώματα. Ναι. Λοιπόν, είναι πέναλτι λέει, αλλά καλά έκανε και δεν το έδωσε. Ναι. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Πάει, τελείως. Γιώργο. Τι θυμίζεις λίγο, ξέρεις γιατί το λένε η φάση αυτή. Ναι. Μαλεζά με Κόκε. Ε. Στη θύρα ένα μπροστά. Ε, εντάξει. Μαλεζά με Κόκε. Δεν ήταν πέναλτι αυτό. Μην τρελαθεί. Άκου, άκου εδώ. Δεν πήγε για την μπάλα, ρε. Σου πω εγώ. 50 χρόνια μπάλα βλέπω. Μη. Καλά. Δεν τρέπεσαι, ρε γάμπρε. Χτυπάτε το χέρι στο τραπέζι με τα εγκλήματα. Να δώσει αυτό που είναι. Ναι. Σ' άλλα παλιά που δεν τα έδινε, δεν έχει πια. 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 Τα παραμύθια σα, ρε. Του παπουτσέρι παραμύθια. Παραμύθι ήταν! Άντε ρε το άσπρο μαύρο! Ακούδω! Στου κυρίου πλαστικά να πούμε παραμύθια! Καλόπουλου! Πρόσεξε! Ρε τρώγατε 5-4 κάτω! Καλύτερα και εγώ το κατουράνι! Δεν τρέπεστε! Πρόπερση έφαγε 4! Όχι ρε γάβρι αυτή που είστε! 4! Υπάρχει και το χέρι στο τραπέζι! Είναι ο πρόεδρος της ενότητας! Είχατε πάρει εγώ λαβία το υλικό που πρόκειται! Είναι ο πρόεδρος της ενότητας! Ακούδω! Εσύ δείχνεις άντρα! Εσύ δεν μπορεί να ρε! Ήταν ή δεν ήταν! Δεν μπορεί να μιλάτε εσείς! Περίμενε! Σαν παοξής εγώ, επειδή ακριβώς είμαι και εγώ άντρας, καλά, και εσύ το λέω χήμα ότι ήταν πέναλτι. Αυτό. Αλλά εσύ σαν Ολυμπιακός δεν μπορείς να μιλάς. Είναι σαν εγώ τώρα σαν παοξής να νικηθεί ο Άρης, να κράξω ενώ με σταυρίδι έχω κάνει όργια και να χτυπάω έτσι στα χέρια σε τη μαϊμού. Τα σοβαρά μιλάτε, ρε. Με πρόεδρο ΕΠΟ. Δεν υπάρχει με πρόεδρο ΕΠΟ, πώς το λένε. Αφού είμαι ισχυρό τη κατηγορία, ρε. Πώς το λένε τον πρόεδρο τη ΕΠΟ, το δικό μου. Με πρόεδρο ΕΠΟ γραμμένο. Με το Σαββίδι στις ενώσεις φιλικά, λογικό είναι ρε φίλε ότι πρέπει να κερδίσεις και τους διαιτητές. Κέρδισε τους, κάνει ομάδα. Αυτό σου λέει ο Γιώργος τόση ώρα. Λοιπόν, Γιώργο, σε πω. Τι πράγμα. Εγώ ικανοποιήθηκα, ήταν πέναλτι και δεν είμαι χάσος. Εντάξει, πέναλτι και όλα και πόσα πέναλτι που εσείς φάσατε. Καλά, καλά. Και εμένα δεν μ' αρέσει ο Καζαντζίδης να τον ακούω τόσα χρόνια από τους παοξίδες. Να έχω τώρα το ρεπερτόριο του Καζαντζίδη με σένα εδώ πέρα. Δεν μπορώ. Αδερφέ, πάνω από μία. Ναι. Το δίκαιο. Πάνω από μία. Άμα θες πάρε να βγούμε μαζί σου. Σε κάνω μάγκα. Δεν θα κάνουμε τώρα τις γυναίκες τώρα. Μπορεί να είναι καμιά γνωστή σου, δεν ξέρω. Μύρε παιδιά. Λέγε ρε Γιώργο. Λοιπόν. Λέγε ρε Γιώργο. Μια άλλη ευκαιρία μας δίνεται να πάμε στο συν 4. Τώρα. Αύριο. Δυστυχώς εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα τεράστιο, θέμα προπονητή. Μακάρι να μην βγει στο αυριανό μάτι. Εμείς πάντα θέλουμε το καλό της ομάδας και να κερδίσουμε. Επειδή έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, όπως πολύ σωστά λέτε κάποιοι, πάρα πολλά χρόνια, υπερβολικά πολλά. Εγώ φέτος θα πω έτσι μια εμετική αλήθεια που πολλοί παοκτσίδες δεν την παραδέχονται. Εμετική αλήθεια. Ναι, ας το πάρουμε και με το Στανιό. Ναι. Με μισό μηδέν, με κακό ποδόσφαιρο. Με διαιτησία και τέτοια. Με διαιτησία, με ό,τι να είναι. Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν κρύβει τα προβλήματα. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ θα βγω να κάνω αβάντα ναι. και θα πω ότι έχουμε προπονηταρά και παιχταράδες. Ναι. Ας πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν τους κάνει μεγάλους παίκτες. Ωραία. Λοιπόν. Τους κάνει λιγότερο κακούς από τους άλλους. Ακριβώς. Εντάξει, ωραία. Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα. Αν βγει ο Παύλος ο Δερμιτζάκης και τον πούνε, έλα ρε, ποιος Δερμιτζάκης, ο Λουτσέσκου προπονηταράς, για μένα θα έχει κάθε δίκιο να κράξει. Ο Τζόρνταν να δώσει τα λεφτά πίσω από αυτά που έκανε τον Έρανο, να κληρώσει και το μηχανάκι και να μην μιλάει πολύ, γιατί θα του κάνουν το κεφάλι μπαούλο. Ξανά το λέω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δώσει τα λεφτά στον κόσμο πίσω. Λέγε φίλε. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι περιμένουμε νίκη στο αυριανό παιχνίδι οπωσδήποτε. Με οποιαδήποτε εμφάνιση. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Τώρα για τον ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, επειδή ακούω πολλούς Ολυμπιακούς συγκρινιάζουν, το είχα πει και την προηγούμενη αγωνιστική. Αν έπαιζε στην Τούμπα με τον ΠΑΟ, θα χάνε. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Καρεσκάκι δεύτερο συνεχόμενο με τον Παναθηναϊκό, θα κέρδιζε. Ναι. Είναι τόσο μέτριες οι ομάδες και τόσο ισοδύναμες. Που η έδρα φέτος θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Και το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός ναι. που δεν παίζει κάποιο ντέρμπι χωρίς κόσμο. Γιατί θα ήταν κρίμα να χάσει βαθμούς. Οι έδρες φέτος θα κρίνουν τα πρωταθλήματα. Όποιος, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ τη σκαπουλάρει μέσα από την ΑΕ,
είναι όντως πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Δείχνουν ότι δεν εκτός έδρας μεταμορφώνονται. Δεν έχω... Παναθηναϊκός έχει χάσει. Παναθηναϊκός δεν είχε το μείον 2 αυτή τη στιγμή. Με Μπακασέτα δεκάρι. Πάνω από τον τέτοιον. Με Μπακασέτα δεκάρι. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία με Μπακασέτα δεκάρι και εξάρι και πεντάρι. Στον Ολυμπιακό δεν κάναμε τίποτα. Οι άλλοι παίξαν φλιπεράκι με μια καραμπόλα, μας βάλαν γκολ. Και οι δικοί μας δεν κάνανε τίποτα. Δεν κάνεις με την Καλαμαριά υποτίθεται ότι. Εγώ δεν λέω ότι είναι δικαιολογία η έξι αναπληρωματική που κατέβασα. Υποτίθεται ότι ήμουν το φαβορί και κόντεψα να χάσω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει τώρα ποιος παίζει δεκάρι, εντεκάρι. Δεν δείχνει και ένα πάθος η ομάδα να κάνει και κανένα δυο συνδυασμούς. Δηλαδή ο αντίπαλος μπορεί να είναι ανύπαρκτος, αλλά και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Ναι. Οι γάβροι δεν κάνανε, φωνάζουν για τα πέναλτι, δεν κάνανε ούτε μια τελική με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν τραγική. Με τον ΠΑΟΚ κάνανε, δεν κάνανε καθαρή φάση. Κερδίσαν όμως. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέω όσο για τον Ατρόμητο, επειδή λένε για το φαινόμενο Ατρόμητος κτλ. Κάτι τέτοια φαινόμενα δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα για τους εξής λόγους. Πρώτον, ο Ατρόμητος είναι γεμάτος δανεικούς από μεγάλες ομάδες. Άρα όταν θα έρθει η ώρα να παίξει ο Ατρόμητος κάποια μάτς κρίσιμα, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα ξεφουσκώσει. Δεύτερον, ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή έχει τον πιο κατασταλαγμένο προπονητή, ο οποίος τι έχει πει. Ξέρω πώς να φέρομαι σε μια μικρομεσαία ομάδα. Άρα δεν πάει για πρωτάθλημα. Τρίτον, τον Ατρόμητο όλοι τον αντιμετωπίζουν με μια ποδοσφαιρική αφέλεια, διότι αυτή τη στιγμή αν ρωτήσεις έναν ΑΕΚ, έναν Παναθηναϊκό, έναν Ολυμπιακό και έναν ΠΑΟΚ, βλέπουν τι βαθμούς πήραν αυτοί μεταξύ τους και όχι τι πήραν οι Ατρόμητοι. Δηλαδή εγώ άκουσα φίλους μου, 10 ΠΑΟΚτσίδες, που λέει και ο Μάριος, μίλησα με 5 φίλους μου ΠΑΟΚτσίδες, και όλοι μου λέγαν τι καλά μπάγα ο Ολυμπιακός και έχασε βαθμούς και είναι πίσω. Μακάρι να στραβώσει και η ΑΕΚ. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το ότι κερδίζει ο Ατρόμητος και δεν μπορώ να είμαι πρώτος. Άρα δεν υπολογίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση Ατρομήτου και ειδικά στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Και να του πούμε και συγχαρητήρια του Ατρομήτου. Ναι, σίγουρα, φυσικά. Γιατί... Κάτσε αυτό λίγο που λες τώρα τελευταίο του Ατρόμητου, λίγο με φεδιάζεις. Γιατί? Γιατί είναι αυτονόητο, αλλά σαν να βγάζεις, ας πούμε, μένος με τον Ατρόμητο. Όχι, δεν βγάζω κανένα μένος. Λέω πως είναι τα πράγματα, βγάζω μένος με την ελληνική νοοτροπία και το πρωτάθλημα. Εγώ έχουμε πολύ άλλο Ατρόμητο. Σίγουρα θα γούσταρα πολύ να έχουμε και εμείς περίπτωση Λέστερ. Ναι. Εννοείται αυτό, αλλά δυστυχώς. Έτσι πως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν γίνεται. Άλλο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Μάριε, εσύ που ευαγγελίζεσαι και την αγγλική ποδοσφαιρική παιδεία, ναι, να μην βγάζεις μένος με ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί να μην τους χαρακτηρίσουν οι περιστεριώτες, έχουν την ομάδα τους πρώτη και τελευταία σε εισιτήρια. Στη Λέστερ ήταν γεμάτο το γήπεδο. Πώς να πάει λοιπόν μια ομάδα για πρωτάθλημα με 50 φιλάθλους. Όλα παίζουν ρόλο, ρε εσύ. Στοπ, ωραίος. Να καλή και ωραίος, δίδα, ωραίος, ναι, ωραίος. Αυτό ωραίος. Κυρία, είναι το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Εκεί το πήγανε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι στην Ελλάδα. Εκεί το πήγανε. Στην Ελλάδα. Εκεί το πήγανε, στην Ελλάδα, ναι. Α, μπράβο. Εννοείται, λοιπόν, λέω αυτή τη στιγμή. Εγώ πάνω να φέρεις εδώ πέρα με έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ πέρα φέτος, thanks God. Για το τι ακριβώς κύπελλο θέλουμε. Ναι, μόνο το δυνατό. Και υποστήριζε ο άλλος, όχι, ότι το δίκαιο είναι να είναι διπλό το μάτς να είναι. Και του λέω να αγαπάς το ποδόσφαιρο, δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να είναι μονά. Βέβαια. Να είναι νοκάου. Γιατί σου λέει. Βαζέχα εγώ, βαζέχα. Ναι, γιατί εγινιακός, μαύρος με τα μάτια έτσι. Μαύρος με τα μάτια έτσι. Εγώ πάλι βαζέχα. Όχι ότι προς Θεού, πεκτούρα ο Κριστόφ, πεκτούρα, αλλά μαύρος με τα μάτια έτσι. Το ζουμί είναι άλλο. Τους έχει βγάλει και τους τρεις ο Πανιώνιος. Τους τρεις πιο μεγάλους. Αν το έχει κάνει αυτό ο Μάτι Θεσσαλονίκης, δεν θα μεγαλώσει καλή μέρα ένα στον άλλον. Έχει βγάλει τους τρεις κορυφαίους επιθετικούς στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου μας ο Πανιώνιος. Σαραβάκο, Μαύρο Αναστόπουλο. Ναι. Αν το κάναμε, ας πούμε, το κάνει ο Ηρακλής, εγώ στους άλλους εδώ πέρα δεν θα λέει καλημέρα. Καλησπέρα, θα έπαιρνε. Στοπ. Αριανέ, πριν πάμε στην ομάδα σου που κέρδισε 5-0. Αλλά είχε 4.500 κόσμο η δόξα δράμα στο δράμα Καρδίτσα 2-0 και εσύ είχες 650 άτομα στο Άρης Εγγίνιο. Α, σου λέει κάτι αυτό, θα μου το πεις. Τίποτα δεν μου λέει. Δεν σου λέει τίποτα εσένα. Θα πάμε με την Μπόκα. Θα πάμε με την Μπόκα, αν θα γίνει το μάτς. Θα γίνει, είπαμε, 8 του μηνός. Εντάξει, 8 του μηνός. Σήμερα φάνηκε σε καταλανικό έδαφος την Τζιρόνα πως το ποδόσφαιρο είναι συνώνυμο της πολιτικής. Λέει για το που διέχασε Ρεάλ 2-1, ναι, με 4-4-2 ρόμβο, με Ίσκο δεκάρι, με Ρονάλντο. Με ανοιχτή πολύ την άμυνα, με τον Μαρσέλο Μπακ αριστερό που λέει για τον Κούτρι είναι εκπληκτικός παίκτης, αλλά κανείς δεν λέει για την αμυντική δυσλειτουργία του κτλ. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από έναν επιστήμονα, ο οποίος είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, εγχειρίζει ανθρώπους στο, πώς το λένε, στο Ιπποκράτιο νευροχειρουργική φύσεως, δηλαδή ο κάνει... Σπύρος. Ο Σπύρος, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και στον γκολ του Παναθηναϊκού άρχισε να βρίζει τον Ολυμπιακό και η κοπέλα του. Το δούμε. Του λέει: σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Το έχει ρίξει τον Πινελίγη.
δεν τον έχω δει. Του λέω στο. Δεν μπορώ, λέω, να σε φανταστώ, λέω, πάνω στο χειρουργείο, λέω, να κάνει τέτοια πράγματα. Άλλο λέει το χειρουργείο, λέω, του γούσταρα. Μου στείλε ένα μήνυμα. Τώρα λέει από ένα Παναθηναϊκό αυτό, καθηγητή, εγώ καθηγητή, χειρουργό, νευροχειρουργό. Ναι. Τώρα που αδέρφια κύλησε από το ντέρμπι Χρόνος, στην Τρούμπα είναι σίγουρο πως έχει πέσει πόνος. Πόνος βαρύς και ασήκοντος με αιτιολογία, οι γάβροι που τα φάγανε και έχουν αιμορραγία. Αίμα κυλάει από παντού, από μπροστά και πίσω, Τζούλια όπου σε σαναβρώ πάλι θα σε ξεσκίσω. Γιατί είναι αξίωμα παντοτινό στη φύση, οι βάζελοι στον Πειραιά τρελαίνουν στο γαμίσι. Αυτό... Συγχαρητήρια, σου τα επιστρέφω που είσαι και νευροχειρουργός και σου λέω ότι οι ήττες που έχεις κάνει από μένα είναι περισσότερες και το αίμα σου έχει τρέξει πιο πολύ. Ναι. Κατάλαβες, 44 με 20. Καληνύχτα. Άντε γεια! Θα σου κάνω για την Καταλωνία δύο πράγματα. Ένα φτιάξω για την Καταλωνία και για το άλλο θέλω πρώτα να ξεκινήσει ο Γιώργος. Ραπτό.gr, κομμουνιστής. Μισά δεν έχεις, μισά, ρε. Κοίταξε, μην τον κολλάς πολύ. Μην μας βρεις σε κάνα χειρουργείο. Και μας... μην τον κολλάς πολύ. Εγώ έχω γιατρούς φίλους μου στην Αθήνα, Ολυμπιακούς. Δεν χρειάζομαι Παναθηναϊκά. Ραπτό.gr, αυτή τη στιγμή 2.800 βλέπουν τη Μαρμίτα. Στο ραπτό.gr. Τετραπλάσια πώς πήγα στον Καριλάου. Άκου, λοιπόν, σκέφτηκε νευροχειρουργός. Άρρωστο μυαλό έχεις, ρε. Στοπ. Είσαι άρρωστο. Πριν πάμε στο Βασίλη. Και να σέβεσαι τον Ολυμπιακό και εσύ και όλοι. Να πούμε. Πού είναι το βόλεϊ που έχεις, το πόλο πεθαμένε άφραγε. Πού είναι, ρε. Το σφαγέ του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν το σέβεσαι. Στείλε τον Αφραγκούζο να πληρώσει τον πρόεδρο γιατί του χρωστάει καλά λεφτά. Λοιπόν. Άντε μπράβο. Δεν ξέρω αυτό για τον... Άντε μπράβο. Για τον... Ναι, ξέρω εγώ όμως. Λοιπόν, μην κάνετε το μάγκα οι Παναθηναϊκοί, γιατί έχετε και Καραϊσκάκη. Έρχεται και Γενάρης. Δεν μπορεί να την αφήσει την ομάδα έτσι ο πρόεδρος. Κύριε Μαρινάκη, ακούτε τι γίνεται. Έκανα παπά τα ακούς. Τα ακούτε, ρε φιλεύτε! Το πιάσαν με ένα μαχαίρι και ένα ρόπαλο τον Τζόρνταν. Τι! Το που ήταν τα ροδάκινα από τα ροδάκινα. Και τον το πήγανε στο δικαστήριο και δεν πήγα μάρτυρα. Να πω τι, ότι δεν κρατούσε μαχαίρι και δεν κρατούσε αυτό. Άσε ρε τώρα τον Τζόρνταν. Τζόρνταν, άκου αγόρι μου. Έκανε ένα έρανο. Ήρθα κι εγώ μαζί σου. Λοιπόν, είναι δυσαρεστημένοι οι άνθρωποι γιατί κάναμε έρανο και εσύ αμάξι δεν πήρε. Πρόσεξε. Μπορεί να μην φτάσουν τα λεφτά. Ρε. Ναι. Σε κατηγορούν ότι τα λεφτά τα έπαιξες στο κουμάρι. Δεν ξέρω. Λένε ότι και εγώ ήμουνα μαζί σου. Εγώ γιατί να χαλάσω το όνομά μου, αγόρι μου γλυκό. Για ποιο λόγο να το χαλάσω το όνομά μου. Για ποιο λόγο. Λένε επίσης ότι ενώ οι κάμερες εδώ πέρα του ξενοδοχείου είναι μπροστά, ότι το φορτηγό μπορεί να το έκλειψες εσύ. Λένε αυτοί. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν να κληρώσεις ένα μηχανάκι με τους αριθμούς τους τρεις τελευταίους του εθνικού λαού. Δεν το κλήρωσες το μηχανάκι, δεν το πήρες το μηχανάκι. Έτσι λένε αυτοί. Τώρα από εκεί και πέρα βρες να τους δώσεις πίσω τα λεφτά. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε φασαρίες και τέτοια. Άμα σε δω μπροστά και μου πεις τίποτα, ξέρεις θα σε πλακώσω. Στο λέω έτσι να το ξέρεις, έτσι δημοσίως το λέω. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Γιατί βρωμάν και μασκάλες σου μεταφορικά το λέω. Αριανέ, 500 άτομα στο Καριλάου, 604.500 στη Δράμα. Να πιάσει εσύ τώρα να βρεις. Ναι, πιάστηκα από αυτό να βρω. Γιατί πιάσεις, γιατί ρίξαμε 5 και πρέπει να πιάσουμε να πιάσεις όλα δηλαδή. Τώρα ρίξατε 5. Λοιπόν. Ρίξατε 5 τώρα στον πεθαμένο. Δεν είναι εντάξει, ούτε καβαλά με το καλά με το τίποτα. Εντάξει, μην το καβαλά. Φυσικά απλά πράγματα. Καλά, εντάξει. Η ομάδα μέσα στο Χαριλάου με οποιαδήποτε ομάδα πέσει θα πρέπει στο μισάωρο ο κόσμος ναι. ή να αλλάζει κανάλι άμα το βλέπει στην τηλεόραση ναι. ή ξέρω καλά. Εγώ να ναι, ασχολείται με κάτι άλλο στο εντάξει. γήπεδο. Έτσι θα πρέπει να γίνεται φέτος. Έτσι πρέπει να γίνεται φέτος. Λοιπόν, ωραία. Σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο. Κακό το μαγαζί, Βασίλη αυτό. Κακό το μαγαζί σου αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα μιλάμε για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη τακτική που ακολουθεί η ομάδα θα πρέπει σε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας συγκεκριμένα να μην είναι αυτή. Διότι καλό είναι το κατακτητικό, γεμίζουμε περιοχή και έτσι θα πρέπει να παίζουμε στο Χαριλάου με όλες τις ομάδες. Σε το Πασά δεκάρι θα πάτε. Σε κάθε... Ναι. Ο Πασάς είναι παιχταράς για την κατηγορία. Παιχταράς είναι. Ναι, για την κατηγορία αυτή. Έχω λέω ότι ο Πασάς είναι για να μεταφέρει. Εντάξει, ο Καλογέρης είναι καλύτερος. Στου Κασαγιάννη. Του φίλου σου του Καλογέρη είναι καλύτερος. Ναι, ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε τον Καλογέρη, θα παίξει με εμάς. Καλαμαριάρης. Ναι, 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 θα το δούμε. Και τον κάθε Καλογέρη. Ναι. Λοιπόν,
Εμένα αυτό που με ικανοποίησε που είδα στην ομάδα είναι ότι σε κάθε σέντρα έβλεπα στην περιοχή 4 με 5 κίτρινες φανέλες. Σε κάθε σέντρα που γινόταν. Ναι. Δηλαδή γέμιζε η περιοχή, πράγμα το οποίο δείχνει η ομάδα ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και ότι δεν φοβάται να αφήσει κάποια κενά πίσω. Να χωράσετε μάτσα, έχετε. Σωστό, σωστό. Αυτά τα ρωτήσατε. Τότε φίλε, το έχει έτσι ο Μαλάκο στο χέρι και να μην το γι' αυτό δεν το χτυπούσε. Δεν είσαι στο λογιστήριο. Δεν είμαι εγώ στο λογιστήριο. Έχετε να αγοράσετε τα εραϊκού στο καλό ήταν. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Θα πρέπει ομάδα σε όλα τα παιχνίδια στο Καριλάου να τα παίζει έτσι στο κατακτητικό. Ναι. Απλά, δηλαδή στα τρίκαλα δεν πρέπει η ομάδα να κατέβει με αυτά τα κενά πίσω. Ναι. Δηλαδή, άμα μας κλέψουν την μπάλα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι, ναι. Να την κατεβάσει την ομάδα λίγο πιο συμμαζεμένη στα τρίκαλα. Ναι. Φοβάσαι. Για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό. Ναι. Αν ο Άρης περάσει από τα τρίκαλα, δείχνει νωρίς νωρίς ποιος είναι το αφεντικό στην κατηγορία. Ναι. Πολύ νωρίς θα το δείξει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ τα σημαντικό. 600 άτομα θα μας πεις γιατί μόνο τόσο και η σιδρά μέχρι με 4. Άρα, φίλε, έβρεχε κακοκαιρία. Έβρεχε. Έλα, ρε Βασίλη, τώρα τι είναι αυτά που λέει. Έβρεχε. Ο κόσμος είναι τέταρτη. Τον κόσμο εδώ φέτος δεν μπορώ να τον πω τίποτα. Είναι τέταρτη χρονιά. Άλλο σε ρωτάω, ρε φίλε. Γιατί η σιδρά με έχει 4. Ο κόσμος κουράστηκε. Είναι 4 χρόνια μακριά από τη μεγάλη κατηγορία. Σιδράμα δεν κουράστηκε ο κόσμος. Όχι, γιατί σιδράμα είχαν τελειωμένη τη χρονιά και από γάμα εθνική βρεθήκαν ως διαμαγεία στη β' εθνική. Και αυτό προκαλεί έναν ενθουσιασμό στον κόσμο. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει. Αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Τα 600 άτομα δηλαδή πρώτη αγωνιστική στο Καριλάο. Δεν κακίζω τον κόσμο και να είναι και κακό. Μα δεν είσαι πάρα κακή στον κόσμο. Σου λέει κάτι αυτό. Μου λέει ότι ο κόσμος κουράστηκε. Κουράστηκε ο κόσμος. Τέσσερα χρόνια συνεχόμενα. Θα κάνω μια ερώτηση. Βάλε μια συγκυρία. Κώστα, τελειώνει η παρέλαση. Ο κόσμος καταρχήν υπάρχει. Γι' αυτό πάει με ένα φούστο στο μπάσκετ σήμερα σε ένα παιχνίδι. Που χάσαμε 25 πόντου διαφορά, έχει 5.500 σφιχτικά το γήπεδο άλλο ένα παιχνίδι. Γι' αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος υπάρχει. Ο κόσμος, απλά ακριβώς γι' αυτό λέμε να πεις για τους 650. Γιατί ο κόσμος υπάρχει. Πας στο μπάσκετ που έχεις χάσει από τον κόρυβο και δεν πας ουσιαστικά στο άθλημά σου που το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ρε φίλε, τουλάχιστον ναι. Βλέπεις μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα ευρωπαϊκό κύπελο, πήγε πέρυσι ένα τελικό κυπέλο, φέτος ναι. Θα παίξει με τελικά κυπέλο με τον Ολυμπιακό, ναι. Έχει το Γιαννάκη προπονητή, ό,τι και να είναι. Ναι. Έχει ο κόσμος, είναι και μπασκετικός ο κόσμος, αλλά ο κόσμος υπάρχει. Αλλά στο ποδόσφαιρο κούρασε το πράγμα. 4 χρόνια να απέχει μακριά από την Α' Εθνική. Έτσι. Ήταν και συγκυρία της 28ης. Είναι όλοι άλλος... Η Αργιανή είναι όλοι χριστιανοί. Γιώργο, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι λένε. Παρέλαση πρώτο μάτς. Πρώτο μάτς της χρονιάς. Ο άλλος είναι οικογένεια, παιδιά. Εγώ δεν σου λέω να είναι τίγκα, αλλά πας 600 άτομα, ρε φίλε. Παιδιά, δεν 600 έχει. Βρε, ο άλλος πήρε τηλέφωνο, ο γιατρός, ο Ξανθιώτης, ο παδός της Ξάνθης για τον μπαμπά του που είναι Αργιανός και τους κόψαν και το τηλέφωνο, λέει, στον Άρη. Εκτός ότι δεν πληρώνουν το νερό, 70.000 ευρώ χρωστάνε το νερό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ τη ΔΕΗ, σκόψαν και το τηλέφωνο. Λοιπόν, τι λοιπόν. Τι να σου πω. Ρε. Εμένα τι να με πεις. Τι να σου πω. Όχι για τον κόσμο, δεν έχω να πω κάτι κάτω. Κουράζει και ο κόσμος. Η ΑΣΥΓΜΑ. Το γήπεδο στην άλλη, στην ΑΣΥΓΜΑ. Ο κύριος Ψηφίδης λοιπόν το τηλέφωνο δεν το πλήρωσε. Ναι, αλλά έχω να παίρνω από τις Γιώργο και Αρυπίδη. Ναι, εγώ τι να σου κάνω τώρα. Άλλος έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε. Δεν με ενδιαφέρει. Να πάω σε ιερό σκοπό τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγα σε ιερό σκοπό τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Α τα πει. Να πάνε αλλού τα λεφτά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το νοιάζει αυτό να. Καθόλου δεν με νοιάζει. Να πάω σε ιερό σκοπό τα λεφτά. Έχει δύσκολα παιχνίδια εκτός. Ωραία, άντε από εκεί που. Μια οικογένεια. Άμα δεν πληρώσει τη ΔΕΗ τη κόβου το ρεύμα. Και σήμερα θα σε ένα 200 ευρώ λιμό να πούμε. Λοιπόν, κάτι για του Ηρακλήδε. Τι έγινε, εσείς είστε ανεξάρτητοι. Παρακαλάτε τώρα τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει τον νόμο να φάτε και 4 εκατομμύρια από τους άλλους παίκτες. Να πούμε να κάνετε νέα ΠΑΕ, να κάνετε νέο αφημί. Ε. Ανεξάρτητοι, Ηρακλή! Ο Μπύρος καλά πληρώνει, ε! Να πει. Να πει, ναι, να πει. Ναι. Λοιπόν, ένα τρίτο μάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Λείπει από την ομάδα ακόμα και ένας γουρλωμάτης Μανιάτης. Γουρλωμάτης. Ναι. Από αυτή την ομάδα λείπει ακόμα και ο γουρλωμάτης ο Μανιάτης. Γουρλωμάτης Μανιάτης εννοείται. Πρόσεξε να δεις. Δεν υπάρχει ένας ηγέτης να πάει να ρίξει δύο φάπες εκεί στους άλλους να τους ξυπνήσει. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ένας παίχτης ηγέτης. Σωστό. Ακόμα και αυτός ο Μανιάτης που μερικοί το θεωρούσαν γραφικό λείπει από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αυτό τον Εμενίκη, άμα τον αμολύσει η ζούγκλα και πέσει κατά λάθος εκεί στον Αμαζόνιο, ναι. Θα τρομάξουν τα πυράγκας και θα φύγουν. Ρίξτε τον εκεί πέρα, θα τρομάξουν τα πυράγκας και θα φύγουν. Ρίξτε τον εκεί πέρα, έγκλημα να μην παίζει ο Ασαριφάτ. Σωστό. Ιδίως σε αυτό το παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Σωστό. Που εκεί ο Παναθηναϊκός θα άφηνε χώρους και θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο. Σε λάθος μάτς τον έβαλε. Στον πλήγο, πριν πάμε σε διάλειμμα, δώσ' μου ένα λεπτό.
Το πέναλτι ήταν πέναλτι. Στάσου λίγο τώρα, εγώ μιλάω. Άσυχε το πέναλτι. Το πέναλτι ήταν πέναλτι, ναι. Να πλήρωνε στην έμπορα το έπαιρνε. Άντε, με τα λεφτά όλα γίνονται. Τόσα πέναλτι έχει πάρει μου, Φαβρέα. Επειδή βαρθήκατε λίγο να τα βάλετε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, επειδή λέει δεν πήγε στην παρέλαση. Καλά έκανε και δεν πήγε στην παρέλαση. Γιατί καλά έκανε και δεν πήγε στην παρέλαση. Γιατί τι παρελάσει τι κάνετε για να δείχνετε το από αυτό σα και όχι για να τιμήσετε του νεκρού. Πρώτον. Αυτοί λοιπόν πάνε στην παρέλαση, πάνε ή για να περάσουν πολιτικό μήνυμα ή για να πάρουν μάτι τα πόδια των καθηγητριών και των κοριτσιών που είναι με το μήνυμα. Και οι περισσότερες είναι στραβοκάνες και χοντροκάνες. Λίγες είναι αυτές που πρέπει κανονικά δηλαδή. Εμένα αν με είχαν δάσκαλο και μου λέγανε ας πούμε κατά κάποιο τρόπο να πάνε, όχι θα πω, αυτή έχει χοντρά πόδια, έχει αστράγαλο φαρδί, έχει χοντρή γάμπα, δεν μπαίνει αυτή. Δευτέρα λεκείο κυταρίτιδα. Τίποτα, κυταρίτιδες και τέτοια δεν υπάρχει περίπτωση να τιμήσει νεκρό πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το πράγμα δηλαδή που γίνεται στις παρελάσεις και στον επιτάφιο, να πηγαίνουν μετά από αυτό απ' έξω δίθεν και τα λοιπά και άλλοι να σε σκουντάλωσαν από κάτω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα, ρε μαλάκα, κοίτα, κοίτα. Και ο Χριστός επάνω να είναι ανάσχελα να πούμε και τα λοιπά, είναι αηδία. Θέλετε Δήμαρχο Θεσσαλονικής που να κλέβει σαν τον Παπαγεωργόπουλο και να φοράει την γραβάτα και να γελάει σαν το χαζό. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε Παπαγεωργόπουλε. Παιδιά, σκυλιά δεν έκανες. Γιατί τα πήρες τα. Γιατί άφησες να πάρουν τα λεφτά οι άλλοι και να σε βγάλω και 70% ανάπηρο ενώ εσύ το χιλιάρι το κάνεις κάτω από 5 λεπτά, να πούμε. Συνεχίζω. Και σας πειράζει ο Μπουτάρης, να πούμε. Ο οποίος λέει αφήνει τα γκέι παρέτη. Τα γκέι παρέτη έχουν λεφτά όμως. Φέρουν έσοδα στην πόλη. Τώρα, ναι, ναι. Λοιπόν, φέρουν έσοδα. Ενώ οι παρελάσεις, περνάει ο άλλος με το αερόπλανο από πάνω. Ήρωας λέει ο πιλότος. Άμα είναι ήρωας ο πιλότος, να πάρει το αεροπλάνο να μπει στην Κωνσταντινούπολη και να πάρουμε την πόλη. Ζιν, ζιν, περνάει από πάνω. Να κάνει κανένα λάθος, να πέσει κανένα αεροπλάνο. Να πάει πέσει κανένα αεροπλάνο, να φάει καμιά 5.000 άτομα. Βλακίες κυροζίνες. Βγάζει και από τις κυροζίνες φαίνεται λεφτά. Αφήστε λοιπόν τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ήσυχο, να μην πηγαίνει στις παρελάσεις. Γιατί οι παρελάσεις είναι αηδία, πασαρέλα, τα μπούτια απ' έξω και τα παυτά απ' έξω. Άμα θέλετε να δείξετε τα μπούτια σας. Και άμα είναι χοντρά, κρύφτε τα, πηγαίνετε σε κάμια παραλία να τα δείξετε. Μπράβο στο Μπουτάρι, μπράβο στο Μπουτάρι, που αυτό εδώ το καθοσπρεπισμό πάει ο άλλος στην παρέλαση, περνάει πολιτικό λόγο. Τι είναι αυτό εδώ πράγμα, ρε. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Κακός. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Like.
Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εξυγχρονίστηκε. Και υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, πείτε ό,τι γουστάρετε. Ξέρετε τώρα τη διαδικασία. Δεν βρίζουμε γιατί είναι μια εκπομπή η οποία είναι ποιότητος. Δεν έχει φασαρίες. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Ερετικό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Πάμε. Καλημέρα. Πριν πούμε καλημέρα. Άντε, μήκο. Τι έχω ξημαστεί. Θα με συμπληρώσει ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος μου το θύμισε το άλλο. Μάθατε τι έγινε τελικός παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Under 17. Στην Ινδία, στην Καλκούτα. Όχι. Που είναι Κολκάτα, κανονικά. Δεν μάθαμε. Αγγλία, Ισπανία, 0-2. Τελικό 5-2. Το πήρα κι αυτό. Σε ένα χρόνο μέσα. Καλά. Ένα ακόμη μου λείπει. Έρχεται. Ναι. Γιώργο, πες το άλλο, σε πήρες εσύ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω πριν βγει ο φίλος είναι για τέταρτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής ο μεγάλος Βρετανός, ο καλύτερος πλέον οδηγός Λούις Χάμιλτον. Περνάει το Σερ Τζάκι Στιούαρτ που έχει 3. Και με fair play δώρο, που για όποιους βλέπουν στην Ουγγαρία Grand Prix, είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που γίνεται αυτό. Άνθρωπος που μάχεται για το παγκόσμιο το πρωτάθλημα να δίνει τη θέση του σε ομόσταυλό του. Και με fair play δώρο γλεντάμε τη Λάρισα της Ιταλίας, η οποία συμμετέχει το αλογάκι, αλογάκι, το οποίο συμμετέχει σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Και αν δεν ερχόταν εκείνη η γερμανική οδηγάρα, το φαινόμενο περαστικά του φυσικά, ήταν πιο πίσω και από τη McLaren σε τίτλους και από τη Williams. Καλά που ήρθε εκείνος και σας έκανε ανθρώπους. Το αλογάκι, Λάρισα. Λάρισα της Ιταλίας. Πάμε. Σκούσα το αλογάκι. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα να λέτε, ρε. Με το Μαράκο θέλω να μιλήσω. Τι ομάδα είσαι? Πάω, τι ομάδα είμαι. Από πού είσαι? Καλά, ρε φίλε, δεν είσαι η Μπαρτσελόνα. Πάω. Αν μπορείτε ένα όνομα, φίλε, για να μην μιλάμε απρόσωπα, δεν είναι ωραίο. Κώστα Παοκτή. Από Κορδελιό. Κώστα. Από Κορδελιό, ωραία. Καλημέρα, Κώστα. Γιατρός είμαι. Γιατρός. Γιατρός, ναι, και θέλω να μιλήσω με τον Μαλάτο γιατί κάτι αναφέρθηκε πριν για τους γιατρούς. Ότι. Κώστα είπε βασικά για τους γιατρούς. Εσένα τώρα προκτό σου που έχει γίνει σαν Βαρέλη. Ανακάπη ρε καραγκιόζη. Αϊ σύχτηρη βλάκα. Σοβαρό γιατρό. Που είσαι γιατρό καραγκιόζη. Περίμενε τόσο αναμονή. Έχει στο Κορδελιό, ρε φίλε. Στο Κορδελιό για πάντως έβραζε τελεκτόνι. Για το δικό σου μιλά που ξέρεις τι σου έχω κάνει. Καλά ρε φίλε, δηλαδή τώρα κάνε πλάκα, αλλά κάνε κανένα ωραίο τώρα. Έλα ρε, πάμε με το Κορδελιό. Τι θέλω να σε πει, γιατρός. Και γιατρός να ήταν από το Κορδελιό. Όχι, δεν είναι γιατρός. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Καρδόκι, σήμερα αυτό είναι ρατσιστικό. Πάμε. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα δεύτερο. Ο Νόντας ο Ροδίτης με, τι κάνεις Κωστή? Καλώς τον. Νόντας Ροδίτης. Ναι, ναι, ναι. Από τη Ρόδο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ο παδός του. Του Παναθηναϊκού. Πάω. Ωραία. Κύριε Μαλάτε, μάλιστα. Εγώ σας σέβομαι γιατί έχετε ποδοσφαιρικές γνώσεις, να ξέρετε. Επίσης. Η Λεωφόρος άψογη ναός, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο από τη Φιλοξενία. Κανένα. Ο Παναθηναϊκός που τον λέγατε ψόφιο, γενικά όλοι, Ολυμπιακοί, Παοκτζίδες, Αεκτζίδες,
Όχι, τι εγώ. Νομίζατε ότι θα πέσει τόσο εύκολα ή ότι θα έπεφτε. Ξέρεις τι μου θυμίζω. Δεν νομίζαμε τίποτα. Εγώ ξέρεις τι μου θυμίζω Παναθηναϊκός. Τι. Τον πάω του Βουλινού να κερδίσω τον Ολυμπιακό και να κάνω προσφυγή την άλλη μέρα. Το χρέος μου το έκανα. Τώρα, άμα πάει ο Παναθηναϊκός και παίξει και κάνει δύο ήττες, δεν τον νοιάζει. Αυτό που έβγαλε στη λεωφόρο με τον Ολυμπιακό τελείωσε και το πρωτάθλημα για αυτόν φέτος. Συμφωνείς? Εγώ πιστεύω είναι θέμα ψυχολογίας. Τι ψυχολογία είναι αυτή? Ο Παναθηναϊκός είναι καρκινοπαθής. Έχει κάνει στο τρίτο στάδιο τον καρκίνο και έγινε η μεταμάξη. Ξέρω εγώ, πήγε να βάλει την πρώτη. Βρήκε τον Ολυμπιακό εκεί ψύχολο ζαλισμένο, του έδωσε μια μεταμάξη και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Θα συνέλθει ο Ολυμπιακός από το νοσοκομείο σε ένα χρόνο, δύο χρόνια και ο Παναθηναϊκός θα πεθάνει και θα αναστηθεί μετά από 30 χρόνια με τον Λάζαρο, να πούμε, που ανανέστη ο Ιησούς Χριστός. Καταλαβαίνεις τι έκανες? Έβγαλες τον Ολυμπιακό από το πρωτάθλημα, πανηγυρίζεις, αλλά η άλλη σου μέρα είναι ότι κοιτάς τον καθρέφτη και λες τώρα που πάω εγώ. Τελείωσα εγώ τώρα φέτος τη χρονιά. Εσύ τελείωσες τη χρονιά φέτος με αυτό εδώ. Συμφωνείς? Ευκαιρία δεν έκανες. Η αλήθεια όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί αν δεν είχα το πλην 2 μάλλον, θα ήμουν πάνω από τον Ολυμπιακό. Αν δεν είχες τα το πλην 2. Τα λάθη είναι λάθη πάντως. Ναι. Άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Σου λέω ότι έχεις προβληματική εταιρεία, πας για φούντο, πας για διάλυση, κέρδισες τον Ολυμπιακό. Ξέχασες τον πρόβλημα σου. Ακόμα και ψόφιος, φαντάσου. Ακόμα και ψόφιος. Άλλο λέω εγώ. Αυτή είναι ακόμα πιο ψόφι, παλικάρι μου, κατάλαβε. Το ξέρεις ότι το μολέτο μπορεί να στον πάρει ο Ολυμπιακός? Καλά, πείτε τους να κάνουν όρεξη το, για το ξέρεις μολέτο. Ότι μπορεί δεν το είπαμε εμείς τέτοια. Το ξέρεις ότι το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο μπορεί να γίνουν προσφυγές, μπορεί να χάσεις παίκτες, μπορεί να αποδυναμωθείς και αυτό να ήταν το κύκνιο άσμα σου. Το πιστεύεις αυτό? Το νόημα είναι ότι ακόμα και κάτι τέτοιο να γίνει, το έχετε, θα μας βλέπετε μια ζωή. Πάμε επόμενη και γραμμή. Και οι Ολυμπιακοί και όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τεράστιο unfair, φίλε, δείξαν το παιδό τους στη Μόντσα μέσα. Αυτό ήθελα να πω. Στη Μόντσα. Κόσμος. Είναι η μοναδική φίλα. Πάμε. Όταν δεν κερδίζει ο παδός. Πάμε. Δεν μιλάμε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος από Νέα Ρεβεστό, Παοξής. Καλώς. Χρήστος. Ναι, ναι. Καλημέρα, Χρήστο. Έλα. Ρε Αθαμά, τον έφαγε στον Παναγιωτούδη, ρε Αθαμά. Ναι. Αυτό ναι. Αυτό πάει, ωραίος. Τι είπες για τον Παναγιωτούδη? Πεταράς και ότι είναι από τον το καιρό του, πώς είχες πει, από τον καιρό του Πλατινί είχα να δω. Έβαλε απίστευτο φάουλ. Σήμερα ο Μάνταλος δοκιμάζει από την ίδια θέση φάουλ με το δεξί και ούτε καν πάει μπάλα προς το αριστερό γάμα. Του Παναγιωτούδη από την ίδια θέση πήγε στο δεξί απέναντι. Ένα μπανάνα. Μπανάνα. Επόμενη γραμμή, ναι. Μπανάνα το λέω. Έλα, φίλε. Όταν πιάνουν το τιμόνι οι πιτσιρικάδες, τον κάνεις να τον προσέχουν. Πάμε επόμενη γραμμή. Και όταν είναι αθλητές, να προσέχουν δύο φορές. Λέγε, φίλε. Ναι, καλημέρα. Την έρευνα στο Χρήστο σημαίνει τη γραμμή. Έπεσε τώρα, πάμε, Χρήστο. Ναι, ναι. Ρε Αθλαμά, δεν άκουσα. Τον Παναγιωτούδη, τι τον κάναμε, ρε. Ναι, τώρα τι να κάνω. Α κάνω το σταυρό μου, αλλά Μάνταλος κι εγώ. Τι ναι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Σε θυμήθηκα. Ναι. Έχει ναι. Τίποτα άλλο να πει, φίλε. Αν και για την κλίδα ρώτα το Ραπτόπουλο, ξέρει αυτό. Ραπτόπουλε, τι θέλω να σε πω. Γιατί μυρίζομαι γκέλα αύριο τον ΠΑΟΚ. Κι εγώ. Γιατί. Μυρίζομαι γκέλα τον ΠΑΟΚ αύριο. Κι εγώ. Βλέπω ένα ωραιότατο χ. Κοίτα, αν είναι να χάσει ο ΠΑΟΚ βαθμό στην Τούμπα. Μετά, αν χάσει αύριο. Φίλε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πανηγυρίσει με τον Τσίπρα στο Λευκοπύργο. Μετά, αν φίλε, άστα. Θα είναι εκεί κάπου γραμμένο, κρυμμένο από εκεί και πέρα. Θα πουλήσει το Σέντερφορντ, πώ το λένε, το μαλλιά. Ποιο δε. Τον Μπρίγιοβιτ. Ο Βιερίνια θα γράψει πρωτάθλημα στο ενεργητικό του. Και η ζωή θα συνεχιστεί. Ισόλεπτο το θέμα. Αυτό είναι σενάριο Νίκος Φόσκολος. Ναι. Γιατί τι τον κάνει και αισθάνεται ανήσυχος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μαρτύρι. Τι, ρε Γιώργο, ό,τι λες. Η ομάδα είναι αυτή, βλέπετε η ομάδα. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα. Η ομάδα λοιπόν, άκουδω τώρα. Άκουδω τώρα, Πανιόνιο ΣΑΕΚ. Άκουδω τώρα. Όλοι βγάζουν όμως ένα κομπλεξισμό οι αντίπαλοι. Άκου τώρα, Πανιόνιο ΣΑΕΚ, Βλαχοπαοξή. 3-5-2 η ΑΕΚ. Τσότσιτς, Λαμπρόπουλος, Βράνιες, Μπακάκης, Λόπες στα άκρα, Γαλανόπουλος πιο αργός και από τα φορτηγά του Κασαγιάννη. Ναι. Ναι, Σιμόες με το μουστάκι ο κοντός. Μάνταλος, τον έχουν εξουδετερώσει βιολογικά, τον σακατέψανε. Ο Αραούχο, αλκοολικός, που κάνει τον γκολ. Στο 20 λεπτό πάει να κάνει ένα τελείωμα
και μυρίζει πολύ Τζόνι Γουόκερ το τελείωμά του. Φυσικά το άλλο το τελείωμα ήταν πολύ καλό. Και ο εκπληκτικός Λιβάδια. Και ο εκπληκτικός Λιβάδια. Λοιπόν, 3-5-2, συγγνώμη, 4-2-3-1, ο Πασκάλης της γιαγιάς Ντακ, ο γκόμενος, ο προπονητής του Πανιωνίου. Πρόσεξε τώρα. Με δυο εξάρια που δεν πατάνε περιοχή ποτέ, αλλά κόβουνε στο λαιμό Ινδιάνικα. Ένας Μασούρας ο οποίος για ένα δίμηνο σκόραρε, είναι πιο πολύ οχτάρι. Ο Μασούτ, ο Γεσίλ και ο Λάμπρο Γκόμενος, ο οποίος έχει πολύ καλά τελειώματα, τα άλλα βελτιώνονται. Παίκτης που έχει καλά τελειώματα, τα άλλα του τα βελτιώνεις. Είναι εύκολο να το βελτιώσεις. Πρόσεξε τώρα. Πετάει τρίτο στόπερ ο γκόμενος της γιαγιάς Ντακ, ο Πασκάλης, τον Γκάρια, στη θέση του Λάμπρου. Το πετάει ανάμεσα στο Ντακ και στον Οικονόμου. Τρία στόπερ. Ναι. Και προσαρμόζει το σύστημα του ο Πανιώνιος, ίδιο με αυτό με τη ΣΑΕΚ. Τι κάνει τώρα αυτός? Δίνει το τυρί στο Σωτήρι Μουστάκα της ΣΑΕΚ, το Χιμένεθ, και του λέει: Σωτήρι, 5-3-2 εγώ, 5-3-2 εσύ. 0-0 άμα φέρω, είμαι επιτυχών. Όπως ο Πετράκης το έπαιξε στα Γιάννενα. Και τι κάνει ο Χιμένεθ? Ο Χιμένεθ δεν παίρνει ρίσκο. Η πρώτη του αλλαγή είναι να βγάλει το Γαλανόπουλο και να βάλει τον Γιώχανσον. Αλλαγή προσώπου. Η δεύτερη του αλλαγή είναι ο Μπακασέτα στη θέση του Λιβάδια. Πιο αμυντικό το κάνει. Ξέρεις τι θα γινότανε εάν δεν τραυματιζότανε ο Τζόσιτς? Ο Τσόσιτς δεν θα έπαιρνε το ρίσκο να αλλάξει το σύστημα στο 80. Ο τραυματισμός του Τσόσιτς τον έκανε αναγκαστικά να παίξει αλλαγή συστήματος. Εάν δεν τραυματιζόταν ο Τσόσιτς, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει ο Χιμένεθ στο ρίσκο. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει στο ρίσκο. Τον γκολ πότε το βάλε? Στο 80 φεύγα, 81. Στο 85. Λέει λοιπόν ο προπονητής της ΑΕΚ στον Τζιγκούναρα, που είναι ο μεγαλομέτωχος, Τζιγκούναρε, εγώ δεν θα παίξω 4-4-2 να χάσω από τον Πανιόνιο να με παίξει κόντρα ο Πασκάλης. Θα φέρω 0-0 και θα σώσω το τομάρι μου. Το μάτς το παίρνει ο τραυματισμός του Τσόσιτς και του έρχεται καπάκι αναγκαστικά η αλλαγή συστήματος και πετυχαίνει τον γκολ η ΑΕΚ. Ιδεάλος. Με αυτή την ΑΕΚ έχει να παίξει ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί το Γενάρη ο Τσιγκούναρας δεν πρόκειται να κάνει μεταγραφές στη θέση του Μάνταλου. Θα κάνει κανένα δυο πέρα. Δεν θα κάνει. Θα σα βγάλει όλα για σπορ. Η Άγια Σοφιά θα έχει δυο καμπαναριά. Η καμπάνα θα είναι σαν την Παναγία των Παρισίων και θα έρθει ο Παπατράγος να κάνει το μνημόσυνο και να σα πουλήσει το παραμύθι. Με αυτή την ΑΕΚ θα πάει να παίξει ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει τώρα. Για αυτή την ΑΕΚ δεν θα την κερδίσω όμως, να ξέρεις. Θα είσαι μεγάλος βλάκας. Χρήστο, γενικά δεν είσαι αισιόδοξος ο παδός του ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή. Δεν είναι αισιόδοξος. Φοβάται ότι ο Παντελίδης αύριο θα το δαγκώσει. Το Μανιάς παίζει εκεί. Ναι. Επόμενη γραμμή. Φίλε, το προηγούμενο μήνυμα Φόρμουλα 1 με τα 4 αν, ρε φίλε, αν εγώ το ένα, αν εγώ το άλλο, αν η γιαγιά μου είχε ρεμά. Αν του Χάκινεν και πήρε πρωτά το πρώτο του σουμάκι. Πλάκα μου κάνει. Πάμε. Πλάκα μου κάνει. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα, αν θες. Πάνος Νεάπολη, πάω. Γεια σου, Πάνολη. Γεια σου, Γιώργο. Ναι. Καλώς τον. Γεια σου, κύριε Γιάννη. Καλώς τον. Κύριε Γιάννη. Ορίστε. Σχεδόν έχω ημνήσει την συμπεριφορά σου και την ποιότητά σου ως άνθρωπο, αλλά σήμερα πάλι με απογοητεύεις. Γιατί? Γιατί. Το να χτυπάς το χέρι και να λες είναι πέναλτι που δεν είναι για μένα αυτό. Ναι. Πέναλτι δεν είναι. Ναι, δεν, αλλά όλοι επάφη. Παραδέχονται ότι είναι. Προχώρα. Για μένα προσωπικά δεν είναι. Η γνώμη σου. Ναι. Και να μειώνεις τους παίκτες του Παναθηναϊκού και να το λες τον άλλον 500 ευρώ. Και Μίτοβατς και λέω και Τζάλμα Λιβάδι και κάπως και τα λοιπά. Κάνουμε και κανένα αστείο. Ο παθός είναι, ρε Παναγιώτη, εντάξει. Κάνουμε και κανένα αστείο. Λογικό είναι. Ο παθός είναι. Ναι, αλλά δεν γίνονται αστεία για σένα, σε βλέπω να τσατίζεσαι. Γιατί να τσατίζεται αυτός? Όχι, δεν τσατίζεται. Εντάξει, οκ. Okay. Α, αυτός ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Τι φοβάσαι αύριο? Φίλε, έτσι όπως τα έχω βάλει στο μυαλό μου λίγο να θέλω να τα πω.
Μαρία. Ναι, παρακαλώ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά πάνω, καλά εγώ, Μαρία. Ωραία, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Σήμερα πάλι έκανες αναφορά για τις καθυστερήσεις. Ναι. Αυτό που έχω τρέλα με αυτό, δείχνει τη διάθεση του διαιτητή. Πάμε, ναι. Ορίστε, τι είπες? Γενικά έχω τρέλα με πολλά πράγματα. Αν δεις σημειώσεις σε κάθε μάτς, δηλαδή τώρα αν δεις δόξα δράμα σε αναγέννηση σήμερα, σα, τι έχω σημειώσει. Με τις γάμες, λαγκά, με λεγερική τρέλα όμως, γιατί... Γιατί μέχρι το 55 στο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, από το 45 μέχρι το 55 παίχθηκε 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Πάλα. Λόγω καπνογόνων, διακοπή για να φύγουν τα καπνογόνα και τα σχετικά. Συν τις αλλαγές, είχε καθυστέρηση στο δεύτερο ημίχρονο 5 λεπτά. Δεν άκουσα να λες κάτι την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό. 5 κράτησε. Μεγάλη τρέλα. Κράτησε 5. Αυτό λέει και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος λέει, ήθελα άλλα δύο το λιγότερο. Ναι, τα ήθελα εγώ. Και λέω, επειδή το πάμε πολύ καλά, όντως μαζί του είμαι, δίκιο έχει. Ναι, αλλά δεν σε άκουσα εχθές την προηγούμενη αγωνιστική να το λες αυτό, μόνο όταν το ανέφερε ο Γιώργος. Αναφέρθηκα σε χρόνο, ρε εσύ, Γιώργο. Α, κάτσε, αν το είπε ο Γιώργος. Περίμενε, όπα. Αν το είπε ο Γιώργος, και εφόσον συμφωνώ, τι να πω εγώ. Μπράβο, ναι, αφού φυσικά εννοείται. Εντάξει, αποφεύγεις. Αλλά κάτι άλλο. Εδώ προχθές στη Λεωφόρο. Είναι τρομακτικά που είναι πεντακάθαρη η νίκη του Πανθαϊκού, έτσι, και πανδίκαιη. Ναι. Αλλά αυτό αφορά όχι τον Παναθηναϊκό, τον διαιτητή. Μάλιστα. Προς Θεού. Δεν λέω. Μου φταίει ο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πω λίγο για το αυριανό το μάτς. Αύριο ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει με 2 εξάρια για μένα. Και 4-3-2-1. Τι είναι αυτό, δεν είναι σύστημα αυτό. Τι? Τι 4-3-2-1. 4-3-2-1 με 2 εξάρια. Δύο εξάρια! Ρε φίλε, ποιο μέσο. Κάτσε και Τσίμηρο. Ο Τσίμηρο δεν είναι εξάρι, είναι οχτάρι. Δεν είναι. Box to box είναι, αλλά πιο πολύ εξαροχτάρι. Είναι πιο πολύ εξάρι. Ο Κάτσε τον πουλάτε, πάει ο Κάτσε. Είναι Αλβανός. Δεν χωράνε οι Αλβανοί. Μόνο οι Αλβανοί στην Κέρκυρα δεν χωράνε. Τέλος πάντων, πρέπει να κατέβει με κορυφή Κουλούρη, όχι Πρίγιοβιτς. Πρέπει να κατέβει με Λιμνιό και Τζαλ Μακάμπο. Χασίσι πήρε, ρε φίλε. Καλά. Χασίσι πήρε. Εγώ. Εγώ καλά, να το τεκμηριώσω το γιατί και εσύ, μην το λες έτσι κατευθείαν. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι να τεκμηριώσει, να παίξει ο Κουλούρης μπάλα. Και να μείνει. Δεν είναι ρε φίλε. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του άνθρωπο, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι το μυαλό. Χασίσι, μπορεί να στράβει στο μυαλό. Άστο να το πει, γιατί το κλείνει. Σε τώρα κατευθείαν χασίσια πήρε τον άνθρωπο. Και τώρα να παίξει, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Για το Λιμιό, ναι, για το Τζάλμα, ναι. Για τον Κουλούρη τώρα πλατιπολία έχει. Επόμενο, ναι, σέντερ φόρ στον Μπάουκ. Επειδή ο Κουσολιάκο σα σύντοσε τον κόλο και άλλη μια φορά, καλά σα έκανε. Μπαντά! Τι έγινε, ρε! Οικονομικά το ένα με το άλλο. Στο άλλο τώρα θα έρθουν καμιά. Περιμένουν 15.000 αλλοδαπού. 20. Η εκπομπή λέγεται Μαρμίτα. Καλησπέρα. Οι γκέι αφήνουν λεφτά στην πόλη. Ο δήμαρχο έχει κάνει τον τουρισμό στην πόλη πάρα πολύ. Ανέβασε πολύ τον τουρισμό. Οι Τούρκοι έρχονται εδώ. Κάνουν τουρισμό, αγοράζουν τα σπίτια των φτωχών των Ελλήνων. Έχει βέβαια πει και πολλά φάουλ, έχει κάνει πολλά εγκλήματα. Εντάξει, δεν έχει κλέψει κάτι. Σαν τον Παπαγεωργόπουλο, άστε τον ήσυχο. Και βγήκε τώρα πώς τη λένε, με τα μάτια τα γαλάζια, πώς τη λένε, στο έψιλο που κάνει, η 50χρονη, πώς τη λένε που κάνει, μπύρι, η λαμπύρι. Βγαίνει και λέει, σιγά μην βογκάσεις ρε φίλε, μην περίμενε να το πω, θα το πεις. Βγαίνει η λαμπύρι και λέει, α, στα 73 έχει γκόμενο, λέει αυτός, πώς το λένε, έχει γκόμενα ο Μπουτάρης. Και τι ήθελες να κάνεις, και εσύ που είσαι 52 και θες να κάνεις παιδί, δηλαδή, ας σε πούμε. Γιατί, άσε που είσαι τηλεπερσόνες, ο πιο φτωχός που παντρεύεστε είναι τραπεζίτης. Δεν έχετε αφήσει τραπεζίτη για τραπεζίτη. Κάνα φτωχό φουκάρα δεν έχετε πάρει κανένα υπάλληλο. Ναι. Για γκόμενους τους θέλετε από πίσω από την πόρτα. Άντρα δεν παίρνετε κανέναν. Η Τρέμη και η Στάη, ο πιο φτωχός ήταν ιδιοκτήτης τράπεζας. Οπα. Αφήστε ίσχο το μπουτάρι. Μια τη Στάη που τη πήρε το Γουλανδρί, αλητία. Άντε, πάμε παρακάτω. Λέγε φίλε, εσύ που βογκάς. Πολλά λόγα τρέμει. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Όνομα, φίλε και ομάδα. Καναδάς. Γιάννης Ηρακλής από Τσιβάνα. Α, το Ρόντο. Έλα, παλικάρι μου, καλησπέρα, Ρακλήδε. Χάσατε, Ασλαμάτο νου σου, έτσι. Ναι. Ό,τι είπαμε, να πούμε. Ναι. Και δείγματα στην Ιωάννα και στη Χαρούλα να δώσουμε. Ναι, Βασίλη, ναι. Έρχομαι από εκεί, από το μαγαζί, σε 2 εβδομάδες περίπου. Θέλω να μου έχεις 2 Τζέιμσον έτοιμα. Ραπτόπουλε, μας έλεγες πέρσι ότι θα κάνεις την εκπομπή 3 ώρες, ας πούμε.
Τίποτα. Μας έλεγες ότι θα έχουμε HD στο stream. Ματώνουμε τα μάτια μας πάλι. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έκοψε να με την εκπομπή και πήγαινε να μπουκάνει τη γέμιση στον... στο Αμπόπου. Ο Ιορδάνης υπάρχει ακόμα στη διαφήμιση με το Hardballs. Τελείωσε το Hardball, δεν ξαναμπαίνει. Μας πήρε τηλέφωνο ο ιδιωτής και λέει δεν θέλει να μπει. Ναι. Να πω για τους Raptors ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Η ομάδα βέβαια θέλει το Greek Freak. Όλοι ψηφίζουμε Γιάννης Αντετοκούμπο, hashtag NBA vote, hashtag GOAT, δηλαδή καθήκης. Πήγα το γήπεδο χτες, αναγκάστηκα να δω να είμαι το μάτι σε γιγαντοθόνη. Εντάξει, και επειδή έχω παίξει μπασκετάκι και ξέρω, έχω πάθει δύο χιαστούς και, και εγώ επειδή ήμουν ακορασμένος από τα πιώματα, όχι τίποτα άλλο. Ραπτόπουλε, σε παρακαλώ, μην με ξαναμιλήσεις για το μεγάλο Ηράκλειο. Όμως αγαπώ, σε εκτιμάω, σε σέβομαι. Μια σπόντα πέταξε για τον Ηράκλειο και στεναχωρήθηκα. Ότι. Θα έρθω σε δύο εβδομάδες από το στούνα σου να σου φιλήσω την καράφλα. Να φιλήσω και την καράφλα του Ασλαμά που τον θέλω πολύ. Άμα να μας φιλήσεις, πολύ ωραία, καλώς να έρθεις. Στο στούντιο σε περιμένω. Έγινε. Φιλιά, σε αγαπώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Ωραίος! Σε αγαπώ πολύ, είσαι γνήσιος. Raptors. Πάμε, ναι. Έλα, Ράπ, εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Στέφανος από Κομωτινή, Παναθηναϊκός. Στέφανος! Ναι, Στέφανος. Έλα, Στέφανε, καλημέρα. Θα πω δύο πράγματα για αυτά που συζητήσατε. Όσον αφορά το ντέρμπι, πιστεύω ότι κρίθηκε καθαρά στο πάθος. Καμία ομάδα δεν έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο και ούτε πρόκειται να παίξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Απλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ενδιαφέρονται να πάρουν μεταγραφή. Λίγο ότι συσπυρώθηκαν λόγω των προβλημάτων, δεν ξέρω, το θέλανε περισσότερο. Τελείωσε η χρονιά. Αυτό πιστεύω. Και εγώ πιστεύω τελείωσε η χρονιά. Τελείωσε. Γενάρη θα απολυθούν οι παίκτες, Βλαχοδήμος φεύγει, Κουρμπέλης θα φύγει, ο Βιαπάνησος μπορεί να φύγει, θα παίζουμε με Χατζηγιοβάνη, Πίσπα κτλ. Με αυτούς που παίξαμε και στην Καρδίτσα. Ο Βασιλάκης στην ΕΡΤ είπε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στον Καρσελά, όχι ο Βαρούχα στο Sky, ο Καρσελά, ο Βασιλάκης στην ΕΡΤ. Όσον αφορά το πέναλτι του Χουάν. Να απαντήσω το... λίγο. Sky. Ναι, ναι, εννοείται. Όλα αυτά τα λιμά οι διαιτητές, όλοι αυτοί οι χέστες, οι υπόδουλοι οι διαιτητές. Οι γκόμενες των μεγάλων αφεντικών, οι διαιτητές, η καλύτερη κρίση που μπορούν να κάνουν είναι η εξής. Εμένα με φωνάσανε, ξέρεις τα έλεγα. Για πες. Αυτό το πέναλτι επί διοίκησης Γκυρτζίκη, Γκαγκάτσι, πώς το λέγανε τον άλλον από το νησί να πούμε, Σαρή, είναι πέναλτι. Θα το έδινε. Ναι, επί διοίκησης, γιατί ναι, είναι στην κρίση του διαιτητή. Επί διοίκησης γραμμένου δεν είναι πέναλτι. Ο γραμμένος κάνει καλά τη δουλειά του και τον κακολόγησα. Σωστό. Εγώ. Σωστό. Είναι παοντζής καλός. Αργιανός είναι, αλλά... Αργιανός, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το μάτι της Καλαμαριάς με τον ΠΑΟΚ, γιατί τυχαίνει να έχω ένα φιλαράκι από την Καλαμαριά και το είδαμε μαζί το παιχνίδι, δεν υπάρχει δικαιολογία ο ΠΑΟΚ με το δεκαπλάσιο μπάτζετ, είτε παίζουν οι αλλαγές απέναντι στον Απόλλωνα. Ο Καλή 33, ο Σαμαράς 39, ο Γεωργιάδης ο Μπακ 36, ο Βεργόνης 32, ο Καλογέρης 31. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι πήγε να χάσει το μάτς και αν ο Ελουντούλου ήξερε τελείωμα, θέβαζε τον κόλ και θα έκανε. Αν ο Ελουντούλου με το ταλέντο που έχει ήταν άσπρος και είχε τελείωμα, δεν θα έπαιζε στον Καλατζίδη την ομάδα. Λοιπόν, τέλος. Διάλειμμα. Πάμε. Διάλειμμα. Ιντερμίθιο. Όταν τα ρεζερβά Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσαι ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου.
Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζή και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 5 μόνο μιλήσαν μέχρι τώρα. Έλα. 6. 5. 6. Θα σου πω έναν. Όχι. Έλα, φίλε. Γεια χαρά. Χαιρετώ το πάνελ. Γεια χαρά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα, αν θες, και ομάδα. Δημήτρης, είμαι από Άγιο Φανούριο, Ολυμπιακός. Ποιον Άγιο Φανούριο? Εδώ, Τούμπα. Εδώ, έλα. Ναι. Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικό θέμα, πήρα για ερωτικό. Θα σου πω μια ιστορία. Μπαμπαμ, ένα λεπτό. Πριν μου πει την ιστορία. Εγώ είμαι 32 χρονών, μια ζωή ας πούμε. Πόσο χρονών είσαι? 32. Ναι. Είχα γκόμενες 20-22 χρονών, 23. Μπράβο. Πήγα φέτος διακοπές με τα φιλαράκια μου, 5 άτομα πήγαμε τέλος πάντων κονταροπαρέα. Πήγαμε πευχοχώρη και στο σούπερ μάρκετ εκεί πέρα τέλος πάντων, στο ταμείο, με κοίταξε για πρώτη φορά γυναίκα 50-55-60 χρονών. Ναι. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Ασλαμά που έλεγε πέρυσι για Όλγα Τρέμη. Ναι. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ορφανός είσαι, φίλε? Όχι, γιατί. Όχι, απλώ ποτέ σου λέω, δηλαδή είναι. Η μητέρα σου πόσο ετών είναι? Σταμάτα λίγο. Τι του λες? Η μητέρα σου πόσο ετών είναι? Ζει? Ναι, ζει κανονικά. Πόσο είναι? Είναι 65-70, εκεί. Δεν ξέρεις πόσο χρονών είναι η μαμά σου? 65-70. Και κάτι άλλο, Δημήτρη. Ναι. Τα κορυφαία καμάκια είναι δύο. Λαϊκή και σούπερ μάρκετ. Φίλε, λαϊκή δεν πάω, ρε γάμο το φίλε, άσε τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ. Να σε κάνω μερικές ερωτήσεις, φίλε. Καμάκι. Στάσου, ρε φίλε. Σταθείτε, ρε παιδιά.
Η μαμά σου δούλευε όταν σε μεγάλωσε η γιαγιά? Όχι, όχι, όχι. Με γκράνη και τα λοιπά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή σε βίζαξε κανονικά, σε μεγάλωσε και τα λοιπά και θες να πας με την 55άρα. Εντάξει. Δηλαδή, άκουσα, επειδή έχω πάρα πολλές εμπειρίες από πιτσιρίκες 20-22, εγώ μικροδείχνω και δεν με πλησίαζαν ποτέ αυτές οι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή 45-50 δεν με κοιτούσαν ποτέ. Ναι. Μία φορά με κοίταξε στο Πευκοχώρι και σου λέω έπαθα σοκ. Και ναι. Θυμήθηκα τον Ασλαμά που είπε για Όλγα Τρέμι και τα λοιπά. Έτσι. Τώρα πει στη Λαγκάρτ που λέει εντάξει, ξεφύγει. Θα δεις μεγαλώνοντας, Δημήτρη, να είσαι γερός, μεγαλώνοντας, πώς θα ανεβαίνουν και τα στάνταρ σου ηλικιακά. Ναι, και θα καταλάβεις, εγώ τον Μπάριο το συχαίνομαι. Ναι. Το συχαίνομαι. Ναι. Αλλά εκείνο που είπε το και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ, για παράδειγμα. Και αυτό είναι εγώ, και τι λες, ρε, εγώ θεωρώ ότι η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς του Κάρολου είναι αυτό. Άλλο τη βλέπω και είναι και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ. Σε καλό μας. Είναι ερωτική ομορφιά, ρε παιδί. Μία 20διάρα και πάρε λιπαντικό να πηδήξεις εσύ. Ναι. Μία 20διάρα δεν θα είναι η αδερφή σου, η μαμά σου. Πάει. Εγώ ξέρεις τι ξέρω. Όσοι δεν μπορούν να πηδήξουν καμιά καλή κόμενα, την πέφτουν στο ταμείο σε κάτι γριές. Αυτός άμα έχει τώρα του καθέτα καμιά 25-27, δεν θα έβγαινε τώρα. Με προσβάλλεις. Σε προσβάλλω. Με προσβάλλεις. Σε προσβάλλω. Δηλαδή, επειδή μου αρέσει, πεθαίνω με Ελίζα Βόζεμπεργκ. Πεθαίνω. Ποια είναι η Βόζεμπεργκ? Τα καπάκια τα θέλουν. Ποια είναι η Βόζεμπεργκ? Η Ελίζα Βόζεμπεργκ. Που έπεσε στο. Νέα Δημοκρατία Ευρωβουλευτής. Που πετσιρίκα έπεσε, η Ρένα είναι offside. Τόσο ανέραστη και ατάλλαντη γυναίκα, σαν ηθοποιό ατάλλαντη. Ατάλλαντη. Άλλο σαν ηθοποιός, ρε, ήταν ο πατέρας της φίλης μου στο κελάριο και την έβαλε κουκλίτσα 19 ετών με το μίνι. Τις γάμπες της εσείς είδες πώς ήτανε. Το μπράτσο μου είναι πιο αυτό. Η γάμπα της, τα μπούτια της, τα χοντρά. Το αντιθηλυκό της το είδες. Τη βόζε μου. Κώστα, ο Ασλαμάς δικαιολογείται γιατί είναι και 55 χρονών. Βερκουλέσκου, αρρώστια! Με τρία παιδιά, ε! Τρία παιδιά, Βερκουλέσκου, η Ρουμάνα, του δίνουν το. Εμένα μου αρέσει πολύ. Αρρώστια! Πώς έλεγε η διαφήμιση με τον Γκόνα τον Γκάμπα, Αστράγαλο Αλφάδη και απίστευτο Αστράγαλο και Καμάρα Ποδιού και Γόνατο και Γκάμπα, η Τερίζα Μέη. Τον Αστράγαλο της Βόζεμπουργκ τον έχεις δει. Ξέρω, φίλε μου. Είδες, τον Αστράγαλο της Βόζεμπουργκ, σαν αμόλοφος ήταν. Άσε μας ρε Ασλαμά τώρα, η Τασό Καβαδία σ' άρεσε, ίδια η Λάγκαρτ ήταν. Όχι, η Λάγκαρτ τόσο. Όχι, θεός σχολεύτηκε, έτσι. Τώρα σχολεύτηκε, κοντεύω να πεθάνουμε εμείς. Εντάξει, ναι. Αλλά Δέσπο Διαμαντίδου πρέπει να τον άρεσε. Η Βόζεμπεργκ, στα νιάτα της αλητία και είχε, ναι, γυναικάρα. Δαμιανίδου έδινε, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, πάμε. Η Βόζεμπεργκ πιο πολύ τώρα μου αρέσει. Η Βόζεμπεργκ, η μέση της ήταν. Πιο βαριά και από. Η Έρικα Μπρόγκερ δηλαδή σου αρέσει τώρα. Που είναι 80 χρόνια. Έχω να τη δω την Έρικα Μπρόγκερ, παιδιά, συγγνώμη, τελευταία την έχω νομίζω πριν 15 χρόνια. Άμα δεις τη Μάρο Κοντού στα 84 θα πάρει την πλάτη. Σαν είδα πέρσι φωτογράφηση και μου φύγει η Μασέλα. Πες, πια. Τόνια Καζιάννη. Ναι. Εντάξει. Γιώργο, την είδε. Φίλε, εγώ ξέρει ποιο ήταν ο παιδικό μου, ο παιδικός. Τόνια Καζιάννη, δεν ήξερα ακόμα τι είναι η γυναίκα, ξέρεις ποια μάζεσαι. Άμα ξυπνήσεις το πρωί και δεις την Τόνια Καζιάννη να ξυπνάει, πιστεύω ότι θα τρέξει σαν τον Έλσον Πικέ, να πούμε, που κάνει τη Φεράρι σε 3 δευτερόλεπτα τα 100. Ποια είναι αυτή. Καλή. Πάμε Μακλάρα να είναι πιο καλό. Πάμε στον κόσμο, πάμε. Κοιλιά κάναμε. Ναι. Λέγε φίλε. Ναι. Κοιλιά, μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αν θες. Στέργιος Καλαμαριά, ΠΑΟΚ. Στέργιος από Καλαμαριά, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Στέργιο, καλημέρα. Ασλαμώ μια ερώτηση κάνω. Ναι. Με πόδια Γκοντζάρεβα, γλυφείς. Μαρία Γκοντζάρεβα τη θεωρώ ξεκάθαρα, το έχω πει στο Λίβερο 30 φορές και αφιέρωμα τις έκανα, στις τρεις πιο περιζήτες νύφες στην πόλη τελευταία 2 χρόνια. Ωραίος. Απίστευτη λοιπόν, κυρία, επιβλητική παρουσία, πέρα από τη μόρφωση, αποπνέει μια αρχοντιά, να προσέχει λίγο την εμφάνισή της. Σε εκείνο το δείπνο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αρχές τέλος καλοκαιριού, πήγε ντυμένη σαν βουλγάρο από νιαστικιά. Από εκεί και μετά την βλέπω με υπέροχες εμφανίσεις, με αποθέωση αυτή την προχθεσινή στο Μακεδονία Παλάς. Ωραίος. Πολύ ωραία γυναίκα. Βέβαια. Με Γιάννη, μ' ακούς? Ορίστε. Ναι, φίλε, σ' ακούει, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Παρέλαση έκανες εχθές? Όχι. Γιατί ντύθηκες έτσι? Γιατί είμαι τώρα τέταρτη σειρά εφεδρείας. Εσύ... Είναι κολεγιακό, είναι Ανατόλια. Δεν μου λες. Ανατόλια.
Δεν μου λες. Εσείς που θέλετε να πάτε στις παρελάσεις και βρίζετε τον δήμαρχο, όταν μας βάζανε να κάνουμε παρέλαση στο σχολείο ή στο στρατό, αν δεν μας δίναν άδεια, θα πηγαίναμε. Κανένας. Πηγαίναμε. Άσε τώρα. Έλα, λες, καημένε τώρα. Εσείς που κάνετε τους χριστιανούς επειδή βουλώσαν οι αρτηρίες τώρα. Όταν μας πηγαίναν στο σχολείο, στην εκκλησία, πηγαίναμε. Πηγαίναμε. Άντε από εκεί που υποκριτάρες. Πάμε, μιλήστε για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Τα γάρια να πούμε. Συνέχισε, μιλέ. Συνέχισε, έρχεται ο Παντελίδης με τρία στόπερ και το μανιά φορ. Έλα. Έλα τώρα. Γιατί ο λόγος του ΠΑΟΚ αγαπάει και πονάει. Στον Κωστή. Στον Κωστή, ναι, στον Κωστή. Στον Ραπτόπουλο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Καλύτα. Καλύτα, φίλε. Πάμε στην Καλαμαριά. Καλύτα, φίλε. Κάνα πουλόβερ για να το φοράω. Άιτε. Εντάξει, και ντύθηκες ωραία. Πολύ ωραία, κύριος. Ξέρω τι δεν φόρεσες. Εγώ είμαι. Φόρεσε. Ελαφριά. Έλα, φίλε, ναι. Κωνσταντίνος, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Από Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνε. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Ωραίος. Ραπτόπουλε, γιατί δεν έχει ένα Παναθηναϊκό στην εκπομπή. Έχουμε τον Άκη, ρε φίλε. Έχουμε τον Άκη. Έρχεται. Ο Άκης πήρε καβάλα. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δεν έχει ένα Παναθηναϊκό εκεί πέρα. Έχει Ηρακλειδέα, έχει Παοκτή, έχει. Κοίταξε. Αργιανό, έχει που παίζει με το γήπεδο. Ναι, δεν χωράνε όλοι. Πρώτον, η ΑΕΚ πουλάει και ο Ολυμπιακός περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε πτώση. Νομίζω ότι στους μη Θεσσαλονικιούς οπαδούς οι αεκτσίδες και οι Ολυμπιακοί πουλάνε περισσότερα από ό,τι οι Παναθηναϊκοί. Δεν το κάνουμε όμως γι' αυτό, γιατί ο Άκης έρχεται μια φορά το μήνα από την Καβάλα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, αυτό. Άμα δεν έρθει το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πότε θα έρθει. Ορίστε. Άμα δεν έρθει σε εμά μετά από εμά το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πότε θα έρθει. Μου πεθάνει την άλλη Κυριακή, φίλε. Δεν βρήκε κούτρα να μείνει τώρα. Για να ξέρει, εκεί που υπερτερεί από μένα είναι το μπάσκετ. Μόνο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος, πάμε, επόμενος, πάμε. Να λέμε τα κρύα αλήθεια. Τηλεφωνήματα κόβονται γρήγορα. Τα παθιάρικα συνεχίζονται. Καλημέρα. Ναι, άμα έκανα ταμείο. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Λοιπόν, είπε για δράμα σήμερα 4.500 άτομα στη Δόξα, ναι. Αλλά δεν είπε για τις 30 καρδιτσότητες που πήγαμε εκεί πέρα. Αναγέννηση καρδίτσας από Ξάνθη. Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι πήγαν 4.500. Τι 30 δεν μου κάνουν εντύπωση να πάνε από την καρδίτσα στην Ελλάδα. Είσαι οπαδός. Δεν μου κάνουν εντύπωση. Είσαι σα. Δεν μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. 30 άτομα από τη Ριζούπολη μπορεί να πάνε στην Ξάνθη. 50 άτομα από τον Ατρόμητο μπορεί να πάνε στην Τούμπα. 40 άτομα από την Κρήτη μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, στη Βέρεια. Δεν μου κάνει εντύπωση. 4.500 δραμηνοί να πάνε στο Δόξα Δράμα. Και η Αργιανή να πάρει 650, μου έκανε εντύπωση, αυτό λέω. Ναι, συμφωνώ. Καταρχήν η Δραμινή είναι αδέρφη μας, να πούμε είμαστε αδελφοποιημένοι με Άσα. Ναι. Και ευχόμαστε να βγει η Δράμα, να μην βγει ο Άρης. Έτσι, βάλε με λίγο Αριανό, βάλε με λίγο Αριανό να μιλήσω, θέλετε, γιατί δεν μιλάει σήμερα, δεν ξέρω τι τον έχεις κάνει. Δεν ξέρω τι τον έχεις κάνει. Μίλα. Τον έχεις μαλώσει, Αριανέ, φίλε, ένα όνομα λίγο λες. Ας το πει, θα το χάσω. Θέλω να με πεις πώς το βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα Β' Εθνικής, γιατί εγώ είμαι αναγέννηση καρδίτσας και μόνο Β' Εθνική βλέπω, ρε παιδί μου, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Γιατί όλοι οι άλλοι εκεί μιλάνε για τη Σούπερ Λίγδα, μιλάνε. Για πες μου εσύ. Κοίτα, καταρχήν όλο το πρωτάθλημα είτε Α είτε Β Εθνική και Γ, εντάξει, από παντού βρωμάει όπως και να το πιάσει. Είναι το μόνο δεδομένο. Όλη γη βρωμάει, φίλε. Έτσι. Σκατήλα βρωμάει όλη γη. Για τη Β' Εθνική πιστεύω ότι το επίπεδο είναι σχετικά πεσμένο σε σχέση με πέρυσι αγωνιστικά και από άποψη δυναμικότητα ομάδων και οικονομικά. Όταν με τον Πασά δεκάρι ο Άρης βάζει 5 γκολ, καταλαβαίνει. Τι γίνεται στη Β' Εθνική. Λοιπόν. Ναι. Καλά, τον έγινε. Αυτό το πράγμα ο πρόεδρος τώρα και έγινε αυτό, έτσι. Να τα λέμε όλα. Ναι. Για μένα, καθαρά αγωνιστικά, ο Άρης είναι ένα επίπεδο πάνω από πλευράς υλικού σε αυτή την κατηγορία. Και από τη Δόξα Δράμα, δηλαδή. Από όλες τις ομάδες. Και ο μόνος του αντίπαλος είναι και καθαρά. Από τον Άρη και από άλλες κάτσεις είναι τόσες ομάδες. Κοίτα, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις ομάδες ακριβώς πώς και τι. Απλά εντάξει, οικονομικά τουλάχιστον πέρυσι ήταν δύο ομάδες πολύ δυνατές όπως ήταν η Λαμία και ο Απόλλωνας και μπορέσαν και ανεβήκανε. Φέτος δεν μου είχε δώσει μια ομάδα στο οικονομικό θέμα ότι είναι κάτι αμάν. Τώρα δεν ξέρω για την Καρδίτσα, είχα ακούσει ότι είναι μια ομάδα η οποία ενδεχομένως να πρωταγωνιστήσω κιόλας. Δεν ξέρω τώρα τι αν έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έδειξε καλά στοιχεία σαν ομάδα που την είδα στο κύπελο. Ρε φίλε, Καρδίτσα είσαι! Καρδίτσα είσαι! Σταμάτα λίγο, Καρδίτσα είσαι! Ναι, μόνο άσα. Ναι, ρε φίλε. Μόνο άσα είμαι. Είσαι loser, ρε φίλε. Τι? Loser είσαι.
Λούζερ είμαι, γιατί είμαι λούζερ. Νίκη Βόλο. Για καράφλα είμαι λούζερ. Νίκη Βόλο, έπαιξε. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα, μην καυγίζεις τώρα την καρδίτσα. Μην βγίζεις, ρε. Νίκη Βόλο, έπαιξε αλφα-εθνική. Νίκη Βόλο, έπαιξε αλφα-εθνική. Ρε φίλε, θα μ' απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Σε απαντάω, ναι. Νίκη Βόλο, έπαιξε αλφα-εθνική. Έπαιξε. Ολυμπιακός Βόλου. Ναι. Έπαιξε. Με Μπέο. Με Μπέο όμως. Με Μπέο, με Μπέο δεν ξέρω. Λάρισα. Να τα δεις όλα, γιατί μίλησες και Λάρισα, για τον Γεωργόπουλο. Τα Λάρισα, τα Τρίκαλα. Τρίκαλα. Μόνο άντε βρε λούζερ τώρα από εδώ, Καρδιτσιώτη, να πούμε, πάμε επόμενη γραμμή. Κύριε. Άσε που κάθε αυτού ομάδα η μεγάλη είναι ο ΑΟ Καρδίτσας που έπαιξε και ο Σχιζοδήμος στα χάφη εδώ πέρα. Είναι 105 χρόνια ομάδα. 105 χρόνια ομάδα, μια φορά μια αλφαεθνική δεν είδαμε. Από το 24 είναι. Το αγγίξατε, το αγγίξατε μια φορά το 74-75 και... Ναι, 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 όταν έπεσε η Χούντα. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Θεέ, όνομα και ομάδα, αν θες. Κλείς την πόρτα, μην ακούει τα τηλέφωνα. Ρε. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, σιγά μην. Ναι, 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 ναι. Γεια σου, παλικάρια εκεί πέρα. Παλικάρια. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα το βλέπω ότι είναι τρεντωμένο σκηνή. Γιατί βλέπω ότι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός βαντίζουν πόντο με πόντο. Ρε, χάνεται αυτό το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Χάνεται. Χάνεται. Εάν το χάσουνε, είναι η loser του 21ου αιώνα. Χάνει και το παλιό. Εάν χάσει, εάν χάσει αυτό το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ναι, από αυτό τον Ολυμπιακό τον πεθαμένο, ναι, και από την ναι, κομπλεξική την ΑΕΚ που με τα ψέματα πάει να κάνει, ναι, ομάδα. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει λίγο και μετά, ναι, το, ναι, ναι, δείχνει για να κλείσω, έτσι. Δεν σου μιλάω οπαδικά, χαίρεστηκα εγώ για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είσαι οπαδός χαρές ομάδας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, ακούστε μου λίγο, σε παρακαλώ. Είσαι οπαδός χαρές ομάδας. Να ολοκληρώσω και μετά βγάζουμε συμπεράσματα. Άστο να ρε, δεν το έρθω. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, αργώς είναι. Εγώ, ναι, βλέπω, ας πούμε, ένα πρωτάθλημα τώρα, σας είπα, σαν δεδομένο σκηνή. Λοιπόν, πάει, πριν κάποιες αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός έπαιρνε κάποιους 7-8-9 πόντους διαφορά από τις άλλες ομάδες και ξέραμε και από την αρχή ποιος θα πάρει. Πολύ πεζά τα λες, ρε φίλε, πες μας κάτι ουσιαστικό. Λοιπόν, τι θες να μας πεις. Τώρα, ναι, τώρα, εγώ πάω και με τη Θεσσαλονίκη είμαι. Το καταλάβαμε, αφού είσαι αργός. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, πας. Τώρα, ναι. Το θέμα ποιο είναι, αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που βλέπουμε τη σοβαρότητά του με αυτό το μπάτζετ που έχει και ξεκινήσει και παίζει αυτή την μπάλα που παίζει, πιστεύω θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μου λέτε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τόσα χρόνια τι λέγατε, το πρωτάθλημα ποιος θα παίρνει, αυτός που έχει τη διαιτησία. Τώρα την έχετε εσείς τη διαιτησία. Πάρτε το. Ποια Βιερίνια, ρε το χοντρομπαλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποια Βιερίνια, σας πιάσαν τον πισινό με το Βιερίνια. Το βάλτε και μπακ αριστερό. Άντε από εκεί πέρα. Κάνει και ο Ραπτόπουλο το φαγκρί, εδώ να σε έχω. Το φαγκρί, το χάσαμε. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι, ναι. Περιμένει ο Βαρδάκη. Στο Βαρδάκη θα πάμε το φαγκρί. Προπέρσινο θα είναι. Λέγε φίλε. Θα το αγοράσω εγώ. Λέγε φίλε. Τι να ακούω, τι μιλάτε όλο. Ο Αλβανός, ο φίλος μας. Τι είναι, ρε Αλβανόπουλο. Έγινε από Τίρανα. Από Τίρανα είσαι. Ολυμπιακός. Στεναχωρημένο είμαι. Στεναχωρημένο είσαι γιατί την έφαγες. Ναι. Την έφαγα. Καλά, μην κάνεις έτσι. Και την έπαιξα και μπάλα. Και την έπαιξε και μπάλα. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Με το χάσει, θα ήσουν χειρότερος ή καλύτερος. Με χάσει τώρα θα είχα 24 βαθμοί. Επειδή είναι Αλβανός, ε. Ναι. Όχι. Γιατί ξέρει 100 κιλά μπάλα. Ο χάσει. Με έλεγε ο παππούς εκεί πέρα ότι φταίει την προπονητή διώξαν. Εδώ γιατί τάκι, γιατί δεν λέει τώρα. Δεν υπάρχει φίλε να διώξουν κανέναν εγώ. Εγώ κρίνω βάσει αποτελέσματος. Καλά σε λέει. Κερδίζει 2-0. Ένα λεπτό να σου απαντήσω. Γιατί εγώ ξέρω ποδόσφαιρο, είμαι άμπαλος. Ναι. Αλλά ξέρω ποδόσφαιρο. Ξέρει. Λοιπόν, κερδίζεις 2-0. Πρώτη σου δουλειά στο 46. Τρίτο center backs. Τελειώσαμε. Κλείδωσε το παιχνίδι. Τι μου λες τώρα. Εγώ δεν είπα να τον διώξουν γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της ομάδας, είναι ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα θέλω να το διώξουνε και για ένα άλλο λόγο. Επειδή είναι Αλβανός και η θύρα 7 είναι χρυσαυγίτες οι περισσότεροι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι χρυσαυγίτες στη θύρα 7 είναι πάρα πολύ. Και επειδή είναι ο Αλβανός, Αλβανός. Δεν είναι. Είναι. Δεν αυτό είναι. Το ξέρω εγώ. Παρακάτω. Εγώ ξέρω ότι το Τάκι δεν το κάνει κριτική γιατί είναι φίλοι. Έτσι είπε. Το Τάκι. Είναι φίλο του λέει και δεν το κάνει κριτική. Το κάτσι το έλεγε βλάκα. Ωραία, εντάξει. Αυτό δεν έχει να δει. Τώρα το θα πάει εθνική Αυστρία, θα δείτε. Μακάρι ο άνθρωπος, δεν είπαμε εμείς να μείνει άνεργος. Συγγνώμη, Έντβιν, τώρα μας βλέπεις στα Τίρανα. Από Αθήνα, ρε. Α, στην Αθήνα σε Αθήνα, Αθήνα σε ποια περιοχή.
Σε πόλια. Α, σε... κοντά στο χωριό μου το περιστέρι. Πού ήθελες να μένεις, στην Πεύκη, σε πόλια είναι ο άνθρωπος. Στα λαϊκά στράματα. Χρυσαυγίτες εκεί τη θύρα 7 δεν τον θέλουν. Καλά τώρα, πήγαμε την καραμέλα. Ναι. Το άλλο το παιδί εκεί οριστά δεν μιλάει, σαν το Σπύρο τον Πιπίλα που είναι. Πήγε, πήγε. Πάμε, πάμε, έλα. Πάμε, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα Κωστή, ο Πάνος είμαι από Νεάπολη. Από την Νεάπολη είσαι, ναι. Αυτός για τον Τζάλμα ρε και τον Κουλούρι. Έλα τώρα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι κάθεσαι και λες, από πού και ως πού ο ΠΑΟΚ έχει τη διαιτησία. Πες μου ένα μάτς που ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου πω πέντε μάτς που δεν ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός και είχε αδικηθεί κιόλας. Άρα η διαιτησία είναι μαζί σου. Είναι άρα είναι μαζί μου. Γιατί με τον τι είναι αυτά που λες ρε, τι είναι αυτά που λες στον κόσμο. Σ' αρέσει ο Καζαντζίδης ρε. Ποιος Καζαντζίδης τώρα, άσε τα σ' αρέσει κλάψα ρε, κλαψομούνα είσαι ρε. Θες να κλαις ρε. Πήρες τη διαιτησία, να χαίρεσαι ρε, τα γάρι είσαι δυνατός. Ε. Να χαίρεσαι που έχεις δική σου διαιτησία, είσαι δυνατός. Άτε μας τα έχεις πρίξει. Φωνάζει για θα χάσει το φαγκρί γι' αυτό, έλα. Τι σε έχω πρίξει ρε. 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 Ήρθε σε ισορροπία η διαιτησία, είσαι εντάξει. Γυμνάσια λέει τον κόσμο, όταν δεν το πάρουμε φέτος, θα το πάρουμε ποτέ. Φυσικά. Και πέρσι τα ίδια λέγατε και πρόπερσι. Εάν δεν το πάρει φέτος, θα γίνει ο περίγελος της Ευρώπης. Περίγελος είσαι εσύ ρε βλάκα. Οχ. Ε, όχι βρε πάνω. Δεν πρόκειται να σε βρίσω. Τώρα στη Νεάπολη τώρα το επίπεδό σου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να σου ρίξω καμιά Παναγία, θα έρθουν οι παπάδες, θα κάνουν. Να σου πω κανένα Χριστό, θα έρθουν οι Ορθόδοξοι. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Η διαιτησία με το γραμμένο την έχεις πάρει. Τώρα άμα θες εσύ με τη φιλοσοφία, επειδή εμείς θέλουμε να πουλάμε τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Και τον ΠΑΟΚ τον αδικημένο. Και επειδή ο ΠΑΟΚ πουλάει αδικημένος, θες να σου ταΐσουμε ΠΑΟΚ αδικημένο. Αδικεύεται ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει το πρωτάθλημα και θα τον αδικώσουνε. Με ωμέγα. Το αδικώσουν και περισπωμένοι. Τα γάρι ΠΑΟΞΙ. Επόμενος φίλος. Απλά ξέρετε. Ναι. Και ο άλλος μετά από τόσα χρόνια είναι πανίσχυρος. Ποιος. Εντάξει, δεν ακούω, δηλαδή δεν είναι παρακατιανός. Τελειώσανε. Πάει. Επόμενος. Αυτά γίνονται μπαμ μπαμ. Πήγε ο γραμμένος, πήραν τις ενώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε. Η διαιτησία, οι διαιτητές πάρουμε τα χρήματα. Μαρμίτα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Επόμενος. Το φαγκρί θα το χάσεις το φαγκρί θε... για να χάσουν το φαγκρί πρέπει να πάρεις πρωτάθλημα θα εσύ. Το πάρω. Ναι, θα σου έλεγα τι θα πάρεις αλλά η εκπομπή δεν έχει χει. Λέγε φίλε ναι. Ναι. Έτσι νομίζει. Με τρεις ήττες σε 9 μάτς θα πάρεις πρωτάθλημα. Καλά, καλά. Και καλά. Με αυτό τον Ολυμπιακό, με αυτό τον Φορτούνι, με αυτά τα φορ, καλά, με τον Πάρτο Σαμπαλεστή και τον Αντρούτσο εξ αριστερά. Καλά. Και τον Οφόη να φουσκώνει σαν τον Κούρκο. Καλά. Άμα το πάρεις ρε φίλε τι να σου πω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Λοιπόν, από Κομωτινή τηλεφωνώ, Παναθηναϊκός. Και εσύ. Ένα όνομα θες να μας πεις, φίλε, αν θες. Γιώργος. Γιώργος, πάμε, ρε Γιώργο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν... πάλι τον Μπράντο. Λέει. Ραπτόπουλο, μη φωνάζεις. Ησύχασε. Ησυχάζω. Λοιπόν, επειδή σας ακούω από τις 1 η ώρα, ναι. Και περιμένω να βγω. Ναι. Πάει μια μισή ώρα να πούμε δύο. Ναι, ξέρω. δύο, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω πέντε πραγματάκια. Να πεις όλα με κλείσετε, γιατί δεν βρίζω. Γιατί να σε κλείσουμε, γιατί. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πρώτο, τα έχω γραμμένα. Τα έχεις γραμμένα, εντάξει. Βέβαια. Ο κύριος Σωσίας του Πρέκα. Εδώ είναι. Φωνάζει, ναι. Και λέει για 500 ευρώ και 1,002. Μιλήστε μαζί. Αστειευόμαστε ο λίγον. Μπράβο. Συνεχίζω. Είναι, ναι. Κλαίγεσαι κύριε μου. Κλαίγεται. Για πέναλτι. Κλαίγεται. Δεν κλαίγομαι. Κλαίγεται, κλαίγεται. Ήταν πέναλτι. Ήταν προχωρήσε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Πέναλτι βλέπεις εσύ στα πόδια, δεν βλέπεις τα χέρια. Οκ. Δεκτό. Έχεις πάρει χιλιάδες πέναλτι στην ιστορία σου. Με άλλη ΕΠΟ. Και άλλη ΕΠΟ. Ναι. Με κοινωνικό. Άλλους. Και... το έχει παραμύθι πει, το ξέρουμε, έχει... παρακαλώ. Τώρα που αλλάξαν τα κόλπα. Αλλάξαν τα κόζα. Τα κόζα. Καζαντζίδης εδώ. Ο Καζαντζίδης είναι καταραμένος, διαχρονικός. Δεν υπάρχει. Είναι ο τραγουδιστής των αποτυχημένων. Τώρα είναι αυτό. Δηλαδή δεν άκουσε ένα τραγούδι ευχάριστο του Καζαντζίδη. Ή θα του πηδήξουν τη γυναίκα του αλουνού, ή θα βγει το παιδί στο αυτό κτλ. Ή τον εγκατέλειψε ο φίλος, τον πρόδωσε. Ο Καζαντζίδης.
Δεν θα βγει κανείς να πει παντρεύω το παιδί μου, πάμε να ακούσουμε Καζαντζίδη. Το ψωμί. Αυτό εδώ. Ο αγέλαστος ο Καζαντζίδης τον κάνανε εδώ εκεί και τον εκμεταλλεύονται κονομάνε στην πλάτη του, αυτοί εδώ στο, στα, στα λουλουδάδικα να πούμε. Συνέχεια. Καζαντζίδης είναι διαχρονικό. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Περίμενε. Ναι. Εγώ είμαι γελάτος. Λέει ο κύριος Μαλάτος 19 χρόνο, λέει το Βλαχοδήμο. 23 είναι και πήρε μεταγραφή. Καλά, δεν πειράζει. Τερματοφύλακας 23 χρονών είναι πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, εσύ ρε Μαλάτο, θα το έδινες πέναλτι αυτό εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Θα το έδινε. Και αν γινότανε και εις βάρος μου, θα το έδινα, γιατί δεν πάει καν για την μπάλα, πάει το σπρώχνει με χέρια και με πόδια, καταλάβατε, αυτό λέγεται πέναλτι. Εμένα μπάλα με έχει μάθει, ποδόσφαιρο μάλλον. Ποιος? Ναι. Ο Βαγγέλης ο Πανάκης, ο ποδοσφαιριστής ο δικός σας. Με τον Κυριάννη το Μανολά. Μεγάλη μας. Συνεννοούμαστε λίγο. Σωστό. Ναι. Ε, ναι. Μπάκι, Παγκάκι, Παλαμάρα, Γκόγκα. Λοιπόν. Μάλιστα, προχωρήστε. Δεν είπες όμως ότι υπήρξαν 11 πολεμιστές μέσα στο γήπεδο με και πήραν τα μάτια. Γιατί ήταν 11 πολεμιστές, συγγνώμη λίγο, 11 πολεμιστές οι οποίοι το πήραν το μάτς. Δεν μπορώ να πω ότι ο ένας ξέρει μπάλα, ο άλλος δεν ξέρει. Όχι. Ήτανε 11 παλικάρια. Ναι. Εγώ είπα και δρεπανηφόρα και είχαμε μόνο ένα σισε. Τα δρεπανηφόρα που λες εσύ, ναι. Κύριε Μαλάτο. Ναι κύριε, ναι. Πέστε μου επιχειρήματα και αφήστε τώρα τις εξυπνάδες, γιατί φαίνεσαι και μεγάλο παιδί. Κάνα μεγάλο παιδί, είμαι 35 χρονών είμαι. Επί 35 μικρός είσαι. Εγώ είμαι 60. Τι πάει να κάνεις τώρα, για προχώρα. 5 χρόνια διαφορά, ναι. Δεν κάνω, δεν ψάχνω να βρω κάτι. Επιχείρημα. Απλά έπρεπε να πεις ότι υπήρξαν 11 πολεμιστές. Μάλιστα, που σε επιδείξαν. Και είχαμε ένα σύστημα. Και μιλάω κόσμια. Ναι, κόσμια η εξέδρα βεβαίως, κοσμιωτάτη, καμιά αντίρρηση. Εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουμε αν δεν καταλάβατε. Εγώ είπα ότι δεν μας έδωσε τη συγκεκριμένη φάση, αλλά είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι με αυτή την ομάδα, κύριε Μαρινάκη, δεν πάμε ούτε στα διόδια της Ελευσίνας. Τελείωσε, διάλειμμα, τελείωσε, το είπε, πάει, τελείωσε, ούτε στην Ελευσίνα πάει, πάμε κύριε Μαρινάκη. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας.
Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλη μια παρέα. Να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλη μια παρέα. Λοιπόν, γιατί μουρμουρίζεις στο διάλειμμα και φωνάζεις την κάνατε την ομάδα τάλαρα? Πες το στον αέρα. Ναι, γιατί... Τι σημαίνει αυτό? Όποιος... Θα πάρουμε τέσσερις τελευταίες γραμμές. Ναι. Τι σημαίνει τάλαρα δηλαδή? Όποιος καλός παίχτης βγαίνει στον Ολυμπιακό, ναι, πουλιέται, ναι, και δεν έρχεται κάποιος... Ισάξιος. Ισάξιος, αντίστοιχος. Γιατί? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και είπα και πιο νωρίς, σας έχω πει ότι εγώ εγκάθετος δεν είμαι κανενός. Ωραίος. Ούτε τσάτσος. Στο γύρο που άνησε, δεν είσαι σε κανένα μεγάλο κανάλι για να είσαι τσάτσος. Όπου είμαι. Σωστά. Μητσάτσο. Θέλω να πω δεν έχουμε... Εγώ δεν με ενδιαφέρει η ομάδα να κερδίζει και λεφτά και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά όχι να μου πέφτει το επίπεδο και να είμαι τέταρτος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρετε κι εσείς. Το ανέχεστε? Ότι είναι Ολυμπιακός. Ποιος το ανέχεται αυτό? Ποιο? Το ότι είναι τάλιρα. Να είμαστε τέταρτη. Η ομάδα να έχει γίνει τάλιρα. Τάλιρα, φέρε Μιλιμπόγεβι, Σιντέγε. Ωραία, πουλάμε τον Ιντέγε. Ναι. Φέρνουμε τον Τζούρτζεβιτς, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εγώ δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ότι το Μαρινάκι το πιάσανε κορόιδο. Αχα. Έχω μεγάλη δυσκολία να το χωνέψω. Μήπως κάνει πίσω εξ επί τούτου δηλαδή? Ή μήπως οι γύρω σας, μια και εσείς πιθανό να μην προλαβαίνετε, τους έχετε αφήσει και άνθρωποι είναι άσχετοι. Και δεν ξέρω και τι καπνό φουμάρουν στο τέλος θέλω. Μήπως περιμένει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί οι Ολυμπιακοί δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι για πρώτος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Έτσι. Τέλος. Τέσσερις πριν το τέλος. Χαίρετε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σου μεγάλε Φωτιάδη. Ωραία Μαρνίτα που την ελληνική τηλεόραση, celebrity. Καλώς το φίλο μου το Φωτιάδη. Φωτιάδη, αγόρια μου εσύ. Γλυκό Γιώργη, μου αγόρι, Μάριε. Θα κάνουμε celebrity. Καλημέρα. Θα κάνουμε celebrity εκπομπή στο διάλειμμα. Καλημέρα μου, Βασιλάκη τον Αριανό. Γεια σου, έλα. Φωτιάδη, γεια σου. Άκου τώρα, εγώ πήρα να πω συγχαρητήρια τον Απόλλωνα που κέρδισε τη Βέρεια. Ναι. 15 ευκαιρίες στη Βέρεια έκανε μας. Ναι, ναι, έκανε που κέρδισε στη Βέρεια. Ναι. Και θέλω να πω το Γιουργάκη κάτι, ναι, που έκανε ένα καλό, ας πούμε, που για... Όχι, που έχει ένα άλλο ενδιαφέρον, ναι, που είναι με, με το αθλητικό, με Formula 1. Ναι. Γιατί εγώ ασχολιέμαι. Ασχολιέμαι. Με τη Φεράρι πιο πολύ. Ναι. Εντάξει, το κέρδισε. Θέλει προσπάθεια, δηλαδή, Φεράρι, μετά από 10 χρόνια, μετά από το Ραϊκόνι, ξέρω εγώ.
Και είναι καλό, μπράβο τον Γιώργο που ανάφερε, που είναι εκτός τα ποδοσφαιρικά, που ανάφερε και αυτό εδώ. Με αυτή την έννοια, Σιουγάκη. Με τον πρεσβευτή από τα Μοιράτα, πες μας τι έγινε, πώς πήγαν οι δουλειές. Κοίταξε, το... εκείνο άστο, εκείνο εντάξει. Θέλει κάνατε δουλειές, κάνατε δουλειές εκεί πέρα. Ναι, θέλει του χρόνου δηλαδή. Ήδη έχω προχωρήσει με κάτι ακίνητα ακόμα έναν. Έχω βρει. Τούρκοι θα τα πάρουνε. Όχι, 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 δεν είναι, είναι περιμένει. Γιατί άμα είναι, το πω τώρα στη... στον αέρα, θα κλάψουν εκεί οι μανώδες, θα γελάνε. Ναι. Πάθαμε χοντρή ζημιά με τον Στούρκο. Τι πάθαμε. Δηλαδή, από αυτούς. Τι πάθαμε. Τι να σου πω. Δηλαδή όλα καλά, όλα ωραία. Κλείσαν τη δουλειά. Πήγανε στους δικηγόρους. Ναι. Επί δύο μήνες οι Αθηναίοι από κάτω. Μόλις φτάσανε στους δικηγόρους να βάλουν υπογραφή, ο αγοραστής, αυτός που πουλούσε, ήταν και ο Τούρκος, ήταν και η μάνα της. Αυτού. Την μάνα του Τουρκάρα. Ναι, ναι, ήρθε και η μάνα, πήγαν εκεί. Η μάνα η Τούρκα. Τούρκα ήτανε. Τον αγοραστή, ναι. Κάνε παζάρια. Τι λες, κυρία μου, εγώ λέει, τόσο είπατε, τόσο έκαναμε. Έκανα, ένα εκατομμύριο είπατε, έμπρεζα, τι παζάρια να κάνουμε. Τρελάθηκανε. Τρελάθηκανε. Άστο. Δηλαδή, η δική μου από κάτω που πήρα την Αθήνα, το δικό μου άτομο, από την Παρασκευή, ήταν τι να πω, με τα κάπια. Φωτιάδη, την Τρίτη, να σου πω λίγο. Την Τρίτη θα φάμε σούπα στο Φαρσαλινό. Θα φάμε, αλλά δεν θέλω να είναι ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής κάθε μέρα είναι εκεί. Χέστονα, γιατί από τότε που με έκανε, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν ήθελα και μπροστά σου, δηλαδή, τι να σου πω. Τι έκανε, τι σε είπε. Δεν άκουσες τι είχε πει τότε για τη δικιά μου την προηγούμενη σχέση που είχε. Ναι. Άστο, δεν είναι. Είπε ότι... Άστο, Δεν το λέω. Ήταν άστο, ναι. Να σου πω λίγο. Ναι, στις 12 του μηνός παίζει Εθνική Ελλάδος. Ναι. Εγώ θα είμαι κάτω στην Αθήνα. Ναι. Το λέω και σε κάτι φίλους Αθηναίους που μας βλέπουν. Θα πάω να τους δω κτλ. Επειδή θα είναι καινή η θέση εδώ, θες να κάνεις εκπομπή με τα παιδιά. Βέβαια, πότε ωραία, το έχουμε πει. Ωραία. Βασιλάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, ναι. Άκουρα, ρε παιδί μου, άκουσα κάτι ας πούμε για την ΚΑΕ του ΠΑΟΚ. Ξέρεις για το μπάσκετ, χρουστάει νερά και αυτά 160.000. Του κάνανε 160 τόσες δόσεις. Πάμε, προθέσαι το ρεπορτάζ στον Λίδρο, το άκουγα. Για ποιο? Θα δίνει το μήνα. Ο ΠΑΟΚ. Πες το, συγγνώμη λίγο. 1.600 ευρώ το μήνα, ναι. Το ποσό είναι τρελό. Και το κάνει θέμα ο Ζαγόρας στο Λίμπερο και μου στέλνει μήνυμα ΠΑΟΚΤΣΙΣ, ντόπρα παλικαρίσια, και λέει, ρε εσύ Μάριε, το κόβουνε, λέει, σε πατέρα με τρία παιδιά για 1.600 ευρώ το κόψανε. Ναι, ναι. ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Συγγνώμη. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ΠΑΟΚ, μπορεί και για άλλους όμως το κάνουν. Συγγνώμη. Η νομαρχία, η Πατουλίδου και οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν το ρεύμα του ΠΑΟΚ και το νερό και αυτά. Όχι, σταμάτησε αυτό τελείως. Και επειδή σταμάτησε, δεν πληρώνει ο ΠΑΟΚ, περιμένει την νομαρχία. Ωραία κι αυτή είναι. Ωραία, χουβαρντόπεδα είναι κι αυτή. Χουβαρντόπεδα όλα. Χουβαρντόπεδα, κατσαρί, ναι. Γραμμένο να τα διαγράψει. Πάμε, επόμενη γραμμή, κλείσει. Επόμενο. Πώ θα γίνει. Μακάρα τα δίνει. Μακάρα τα δίνει. Τι να δίνει. Δεν αυτό μπορεί να βλέπετε. Δεν είναι θέμα πάω. Ότι δεν θέλω να την αντιμετώπιση. Όταν αναλαμβάνει ένα σωματείο, άρεσε είναι πάω και είναι ότι είναι. Θα το έλεγα και θα πληρώνει ρεύμα. Εάν δεν το πληρώνει η νομαρχία το ρεύμα κούτρα που το πλήρωνε στον ΠΑΟΚ, θα το πληρώνει εσύ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτή η κούτρα δεν είχαν, δεν το πληρώσανε. Μα από πού να πληρώσει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ρε Κώστα, που πάνε 100 άτομα και δεν τρέπονται, γιατί δεν ενισχύεται την ομάδα του μπάσκετ. Τρίτος από το τέλος. Όλα απέτηση. Σους, ναι. Είτε στο βόλεϊ. Λέγε, ναι. Όχι, στα λέω εγώ, γιατί. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί πέρα. Καλημέρα, δεν θέλεις. Εδώ είναι. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Ευχαριστώ Κώστας, για το παιδιά. Παοκτής είμαι, από Νεάπολη. Ναι. Κώστας. Ναι, Κώστας. Ναι, ωραία. Κωστή, είχαμε γνωριστεί, αν θυμάσαι, στο Σκορπιό. Κάναμε εκπομπές διαδικτυακές εκεί, ένα διάστημα. Όχι, είχαμε συναντηθεί, βλέπαμε αγώνα. Α, βλέπαμε αγώνα, ναι. Ναι. Λοιπόν, Παοκτής είμαι, πριν μου πεις για το παιχνίδι για αύριο, καταρχήν συμπαθώ όλα τα παιδιά από εκεί πέρα, θα ρωτήσω κάτι τον κύριο Μαλάτο. Εδώ είναι. Λέει για το πέναλτι για σήμερα, έτσι. Ναι. Όχι, με τον Πάο, αυτός ο μαύρος που έχουν το center for, έπρεπε να πάρει κόκκινη ή όχι. Ποιος μαύρος? Ο αμυντικός, το center back που έχετε. Ομολέδω.
Για τον Πάοκο, Ολυμπιακό Πάοκ. Αν για Ολυμπιακό Πάοκ πήγες τώρα, συγγνώμη. Εγώ ναι. Τι θες, τι θες να πούμε. Πώς, για ποιο παιχνίδι, δεν κατάλαβα. Στάσου να καταλάβω. Κόκκινη του Σισε στον Μπρίγιοβιτς, ρε παιδιά, στην αρχή μπράβο. Λέει το παιδί. Μπράβο. Ήταν κόκκινη ή όχι. Ήταν, το είπαμε. Και ο Μαλάτος το είπε. Εσύ το είχες πει, ο Μαλάτος. Συγγνώμη. Και σήμερα έχει παγωθεί για το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Το λύσαμε. Παρακάτω. Λοιπόν, Κωστή, πες μου για αύριο πώς βλέπεις το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μ' άρεσε μια δήλωση που έκανε ο Λουτσέσκου ότι τον Μπρίγιοβιτς θα τον κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού και θα πρέπει να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας πάνω στον Μπρίγιοβιτς. Ξέρεις τι είπε με αυτό. Έχω έναν τρόπο επιθετικής προσέγγισης στο παιχνίδι. Να ανεβάζω τα μπακ ψηλά, να φορτώνω την περιοχή για να πάρει ο Μπρίγιοβιτς να μου κάνει τον γκολ. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Καλαμαριά είχε ένα στυλ παιχνιδιού, το φόρτωμα, και η Καλαμαριά είχε τέσσερα. Αντεπίθεση, χώρη. Εννοείς, δεν σου άρεσε το ότι έχει μόνο αυτό, ότι είναι προσδάστατο. Εάν παίξει με τρία center back, ο Παντελίδης από την αρχή, και έχει κολλητά στον Πρίγεβη στον ένα, και τον άλλο τον έχει στα φορτώματα κοντά και στο μισό μέτρο διαγώνια, θα βρεις πρόβλημα. Γιατί θα βρεις πρόβλημα. Γιατί οι άλλοι παίκτες σου δύσκολα σκοράρουν. Και αν δεν παίξει ο Πέλκας δεύτερος, για μένα στα παιχνίδια που παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με μικρούς αντιπάλους πρέπει να παίζει 4-4-2 με τον Πέλκα δεύτερο φορ. Και εφόσον έχει κάνει Ζαπράνο στόπερ Μαουαρίτσιο Τσίμιρο, θα παίξει με δύο χαφ. Γιατί με δύο χαφ? Για να μπορεί να έρχεται ο Πέλκας στα δεύτερος φορ. Είναι ο καλύτερος δεύτερος φορ στον ΠΑΟΚ. Εδώ έχω κάνει μια μελέτη εγώ. Δεν είναι της ώρας. Έχω κάνει μια μελέτη εδώ. Κοίτα μια μελέτη εδώ που έχω κάνει. Λέει η μελέτη αυτή κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τους παίκτες του σε άλλους ρόλους. Δηλαδή, χθες ο Βηγιαφάνες ξεκίνησε από εξτρέμ, έγινε δεκάρι, έγινε οχτάρι, γύρισε πίσω μάρκαρε, έπαιξε πολλούς ρόλους. Ο ΠΑΟΚ στο υλικό που έχει, οι παίκτες του δεν έχουν πάνω από μία θέση, οι περισσότεροι, να παίξουν καλά. Δηλαδή, φορ, Κουλούρης, Πρίγιοβιτς, δεν μπορούν να παίξουν άλλη θέση. Είναι νιάρια, στιτά στην περιοχή. Μπίζεσβαρ, δεν μπορεί να παίξει θέση εκτός από 10. Από τα εξτρέμ, Πέλκας, εξτρέμ δεν παίζει. Δεκάρι δεν παίζει. Φορ δεύτερο, ναι, παίζει. Φορ μόνο στο 9 δεν παίζει. Μπακ δεν παίζει, χαφ δεν παίζει. Πάμε παρακάτω. Τζάλμα Κάμπος, εξτρέμ παίζει. Δεκάρι δεν παίζει. Δεύτερο φορ δεν παίζει. Φορ δεν παίζει. Μπακ μπορεί να παίξει. Χαφ δεν παίζει. Έχει ένα κάρο παίκτες. Μακ, εξτρέμ παίζει. Δεκάρι δεν μπορεί. Δεύτερο φορ παίζει. Φορ δεν μπορεί εννιάρι μόνος του. Μπακ δεν μπορεί. Χαφ δεν μπορεί. Αν πάρει τα χαφ, Σάκοφ, στόπερ δεν μπορεί να παίξει. Τρίτο στόπερ, ναι. Εξάρι, ναι. Οχτάρι, ναι. Δεκάρι, όχι. Φορ, όχι. Ο Σάκοφ, ο πιο πολυσύνθετος παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι ο πιο αργός, μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, με προϋποθέσεις αργού ρυθμού ποδοσφαίρου, σε εμάς που χρειάζεται δύναμη, ύψος και να χαλάσει το ρυθμό του αντιπάλου. Αυτό, άμα στο διαβάσω, είναι πολλές ώρες, πάνω πολλά λεπτά της ώρας, θα κουραστούμε. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ένα πρόβλημα που έχει στο παιχνίδι του, εκτός από ότι δεν κάνει τακτική ο προπονητής, πάει μονοδιάστατα στις επιθέσεις, να βρω το φορ, και από την άλλη μεριά έχει πολλούς ποδοσφαιριστές, το 95% που παίζουν μόνο σε μία θέση. Συνέχισε τώρα εσύ. Μια τελευταία ερώτηση να ό,τι γουστάρεις. Τι προσθήκες νομίζω ότι χρειάζονται τον Ιανουάριο για να πάρει. Οπωσδήποτε αριστερός μπακ. Ο ένας γεννήθηκε Fiat, ο Λεβέκ. Και ο άλλος, είναι να πούμε, θα ρίξει και έχουν να τον πληρώσουν 4 μήνες και τρώει φακές μόνο και έχουν κρεμάσει τα μάγουλά του από τα γεράματα. Έχει μπει τα μάγουλα προς τα μέσα. Ο Λέοβατς. Μετά από εκεί. Σέντερφορ οπωσδήποτε. Σέντερφορ είναι πολυτέλεια. Εσύ τώρα είσαι από μαλάκα. Μη πρέκα μου, γλυκέ μου.
Ναι, μη. Μη. 60 χρονών είσαι και εμείς κοντεύουμε τα 50. Δεν ασχολούμαστε με τα μηνύματα. Και να έχουμε. Λοιπόν, άκου εδώ. Άλλη θέση. Άλλη θέση. Άλλη θέση. Έχεις δύο κόφτες. Ο ένας είναι για την ξυλοκυρανθία Κυρκής και ο άλλος είναι για πούλημα. Έχεις αχρηστεύσει τα δύο εξάρια σου. Τον Κάτσε και ο Κάνιας έχει τελειώσει. Δεν έχεις εξάρι. Οκ, okay, boy. Ναι. Έχεις εξάρι. Ο ένας που λέτε στην Τουρκία τον καταστρέψατε και ο άλλος έχει γίνει σαν σκατοδοχείο. Ο Κάνιας. 45. Πάμε παρακάτω. Έχεις δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Είναι ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι να βαράει τον τεφ της αρκούδας βιολογικά. Αρκουδιάρης είναι. Ο ποιοτικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι βιολογικά τελειωμένος. Ο ποιοτικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο εγκεφαλικότερος, ο σωστότερος και το χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ και σε λάθος κουλτούρα θέση. Δηλαδή, έλα Μπίσεσβαρ 50 μέτρα πίσω να πάρει την μπάλα, να οργανώσει το παιχνίδι, γιατί εγώ στόπερ δεν έχω και χαφ να κάνω μια καλή πάσα 25 μέτρα να μου ανεβάσουν με μια πάσα την ομάδα. Γίνομαι κατανοητός. Ναι, Κωστή. Μπράβο. Ο Θαμπράνο δεν από τα εξτρέμ που έχει, ο Μάκιο Βιερίνια, τα ατού σου είναι τεφορμέ. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να ανέβουν. Εκεί δεν μπορεί να κάνει πω θέλει παίκτε. Πρέπει να φορμάρει του ήδη υπάρχοντε. Σέντερ φόρθε κοντολογή, αριστερό, μπακ. Και να, αφού ο Κάνιας δεν μπορεί και ο Κάτσε και είναι για πούλημα, θα πάρει και ένα χαφ κόφτη. Γιατί ο Μαουρίτσιο είναι οχτάρι, ο Ελκαντουρί είναι οχτάρι. Εξάρι δεν έχει. Το Τζίμιρο το βάφτισε εξάρι, αλλά δεν κόβει ας πούμε και το σκύλο να είναι σιώπη, να είναι ξέρω εγώ γκόρμπο, να είναι ο Καντέ ας πούμε. Το σκύλο που είχαμε το φάγαμε τελείως. Ποιο σκύλο? Το σκύλο που είχαμε το Κάτσε. Το πάει. Το φάγαμε στην κατοχή. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Δεν έχουμε. Φύγαμε. Την άλλη Κυριακή θα τα πούμε. Γεια χαρά. Τέλος. Καληνύχτα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.
Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα.